Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Σαββατοκύριακο. Και όλα θα πάνε εξαιρετικά. Λίμπερο 107,4 ακούτε. Πρωινό. Πρωινότατο λόγο επειδή σας συντροφεύει την τελευταία ημέρα της εβδομάδας, την πανηγυρική ημέρα της εβδομάδας, την πολύ αγαπημένη μας Παρασκευούλα μέχρι και τις 8. Και όλα πάνε καλά. Θα βάλουμε φωτιά στα Ερτζιανά, θα βάλουμε φωτιά στα σύμπαντα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλους τους αγωνιζόμενους ξυπνητούς ακροατές μας. Καλημέρα και στην πρώτη μας γραμμούλα που μας κάνει ποδαρικό πριν πούμε το οτιδήποτε. Καλημέρα. Καλώς την να, τι γίνεται. Καλά είμαστε. Πιάσε κόκκινο, πιάσε κόκκινο. Δεν έχω εδώ κοντά κόκκινο. Έτσι, μπλε. Μπλε, εντάξει, ό,τι θέλει ο καθένας. Έχω εγώ εδώ το ποτοσιόμετρο που ανέβω. Κατεβάζω από το πιάνο. Ναι, έχεις κόκκινο εκεί κοντά. Κόκκινα, βέβαια, εδώ. Καλά ρε, έχετε κόκκινα κουμπιά ρε να πούμε. Ναι, ναι, ναι. Ξέρεις τι παρατήρησα. Τι παρατήρησες. Σε παρακολουθώ τώρα αυτό που τραγούδισε το live. Mm-hmm. 14. Μου είχες πει ότι είναι 14. Και έτσι έχω παρατηρήσει μια έντονη κούραση να έχει. Μια έντονη κούραση από πότε. Μια εξουφαίνωση. Πες τα παιδί μου, πες τα. Και λέω, το αναρωτήθηκα έτσι με το μυαλό μου καθώς σκέφτομαι διάφορα, δεν είμαι μόνη. Ναι. Να μπάσει. Τριγυρνά, κυκλοφορούν αφευμένα ποτά, γιατί όλο το κόσμο βλέπω. Για αυτή που έχω πει και μιλάνε, καθόλου δεν σε ακούω καλά, δεν είναι. Υπάρχουν τίποτα εκεί αφευμένα ποτά στο λαδάδι και κυκλοφορούνε. Εκεί που παίζουμε, όχι, 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 δεν υπάρχει ποτέ. Δεν το ξέρει. Δεν το ξέρει. Όχι, είμαστε παίρνουμε. Γιατί ξέρει, κοίταξε, ο κόσμο δεν έβγαινε και τώρα βγήκανε μαζεμένοι πολλοί. Και σου λέει να κάνουμε μπάζα γερή τώρα, γιατί μετά που να μπορέσει. Τι τώρα, ένα ποτάκι πια να πούμε και τι είμαι. Λίγο έτσι στραβώνω το στοματάκι. Ναι, γενικά το λέω ρε παιδί μου. Ένα τα ποτά. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι από ποτό, αλλά βλέπω που έχω χρειάζεται ξεκούραση. Μάλιστα, μάλιστα. Χρειάζεται ξεκούραση, βάζω μου. Ξέρεις τι άλλο θέλω να σου πω. Πρέπει έτσι όλα τα χρόνια αυτά που κάνεις εκπομπή ήταν και η Πολυνέα Τριγωνίδου κάποτε. Τι θυμάσαι εκείνο. Ιστορικά χρόνια. Πόσα χρόνια έχει από τότε. Τα έχει 4 χρόνια πλάκα στην πλάκα. Ήταν 14. Ένα παραπάνω, έτσι. 4. Πέμπτη σεζόν. Είμαστε 4 χρόνια πες. 4-5, ναι. Και χρειάζεται. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι. Όπως ο ποιος μου είχε πει ότι ήρθε στη Σάσο και δεν με πήρε τηλέφωνο. Ποιος μου είχε πει ότι ήρθε στη Σάσο και δεν με πήρε τηλέφωνο. Ποιος το είπε αυτό. Ποιος ρούφ. Και λέει διάφορα. Oh, όλα τα ακούς. Διάφορα. Αυτό, λέω, αυτό που λέγεται διάφορα. Επειδή κάνεις εκπομπή σε πρωινή ζώνη. Ναι. Και είναι επικίνδυνο αυτό για την υγεία σου να ξυπνάς. Πες τα παιδί μου. Πρέπει να πεις στον Γιώργο να σου δώσει έτσι μια ανάποδα, μια ξεκούραση, μια άδεια 15 μέρες. Πες τα. Και 14 να είναι δεν θα πω όχι. Ναι, Γιώργο, μ' ακούς. Και τώρα που είσαι στα χειμωνιάτικά σου, το καλοκαίρι θα χρειάζεται να κάνετε τέτοια. Τα κατεβάσουμε, τα ανεβάσουμε, να βάλουμε σκόρο. Καταλαβαίνεις και εκεί έχει η διαδικασία. Είναι πάρα πολύ σωστό και το υιοθετώ. Και το υιοθετώ. Δεν Εχ, το κατάλαβες, μάλιστα. Εγώ εδώ φιλά το θερμοπύλες. Να σε καλά Κατερίνα μου, σε ευχαριστώ. Φιλιά. Ακούτε βρε, με εξουθενώσατε. Λογικά μπορεί και μας ακούγει ο Γιώργος. Βλέπω εδώ, Golden State Warriors, Sacramento Kings. Δεύτερη περίοδος, πρώτο λεπτό, 35-30. Κλατάρει το παιδί. Γιατί άμα γλιτώσει το παιδί, υπάρχει ελπίδα. Βρε αυτές τις μπόμπες τι μας κάνουν. Έχει περάσει μια εβδομάδα και ακόμη δεν μπορούμε να συνέλθουμε. Δε σκοπόσεως μας πραγματοποιεί η Κατερίνα. Όποιος άλλος επιθυμεί μπορεί να τον ψυχολογήσει το τεστ Cooper που κάνανε και διαιτητέ. Και το κάνουν ενίοτε, το περιβόητο. Αυτό ακριβώς. Δεν χρειάζεται να πηγαίνετε τους γιατρούς, τους καρδιολόγοι, να σας τα τρώνε και να σας τα μασουλάνε. Εδώ υπάρχει πόρισμα ραδιοφωνικό με βάση την χρειά της φωνής, με βάση την ένταση, την ταχύτητα και πολλά άλλα στοιχεία τα οποία θα βγάζουν έναν δείκτη. Και βάσει αυτού του δίκτυος θα μπορείτε να ζητάτε και άδεια από την εργασία σας. Πάνω απ' όλα,
χωρίς χαρτί γιατρού, αλλά με χαρτί ραδιοφωνικού παραγωγού. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, Παύλος. Καλώς το να. Κατάλαβες τώρα τι έγινε από το τηλεφώνημα όλο της Κατερίνας, έτσι. Τι... Σε είπε χάλια. Ναι. Να πάρεις άδεια τώρα. Τώρα, ναι. Γιατί το καλοκαίρι δεν βλέπεσαι, σου λέει, να μην βγεις με μαγιό και τρομάξεις. Πώς βγες τώρα. Γι' αυτό είπε και το τόνισε με τα χειμερινά, χειμωνιάτικα, σου λέει, να φοράς μπουφά, παντελόνι. Ναι. Γιατί... Ισοθερμικά από μέσα, μπλούζες με κουκούλες, χούτερ, φούτερ κλπ. Να κάτσεις 15 μέρες, αλλά μην βγεις το καλοκαίρι. Μην πάει 15 μέρες το καλοκαίρι και πας με τα μάγια και τρομάξεις. Και τρομάξεις ο κόσμος, γι' αυτό και πηγαίνουμε σε απόμερα μέρη. Έτσι, απόξω μας είπε όλους χαλιαμούτρες. Αφού λέει είσαι κουρασμένος. Είμαστε όλοι και τα μπάζα, όλοι χειμερινοί είμαστε. Έτσι, τέτοιοι είμαστε. Δηλαδή, και ευτυχώς ρε φίλε, που η ωκεανή αυτή, η ωκεανίδα, η χειμωνιά, όχι ωνιά αυτό, θα πιάσει Σαββατοκύριακο και όχι Δευτέρα να σε βρει σε καμιά στάση. Να γίνει χιονάνθρωπος, ρε φίλε, να σε καλύψει το χιόνι στη στάση και να μην σε παίρνει ούτε το λεωφορείο. Εγώ όμως θα έρθω, γιατί και με χιόνι και με κρύα εδώ είμαστε. Μάλιστα, έχω χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα σε άλλον γειτονικό συγγενή ραδιοφωνικό σταθμό, όταν μία φίλη συνάδελφος παραγωγός δεν πήγε στην εργασία λόγω επειδή του χιονιά και ο ηθήνοντας νους του συναδελφικού ραδιοφωνικού σταθμού είπε: «Καλά ρε, ο Μπατμανίδης γιατί πήγε?» Ωρε φίλε, είναι τιμή. Τι τιμή? Περιποιεί τιμή αυτό. Τι να τιμή? Δεύουν για παράδειγμα προς μίμηση. Σαν να σου λέει κοροϊδάρα. Κοροϊδάρα πάει. Κοροϊδάρες θέσεις, και μετά μας χρησιμοποιούν. Έτσι, έτσι ακριβώς. Και απόξω μας χρησιμοποιούν σαν παράδειγμα, αλλά δεν μας. Δεν κρατάνε το παράδειγμα, σας ακολουθούν. Είμαστε εδώ μάχοι, και... είμαστε ωραίοι, είμαστε πρωινοί και το απολαμβάνουμε. Μπαμπίνο μου, να προσέξεις μη σε ρίξει πίκρο στο ποτό. Στο ποτό τόσα χρόνια παρακαλάμε. Φίλε, να γλιτώσω φορά... κανένα φράγκο. Ναι, μία φορά δεν ήρθε αυτός ο τύπος που λέει θα σου ρίξει. Ναι, φίλε, να γλιτώσουμε κανένα φράγκο, να κάνουμε οικονομία εκεί. Έτσι, έτσι. Πάρε φίλε, ποτέ. Έτσι... ποτέ, αλλά να προσέξεις πάντως. Έτσι, προσέξεις. Θα προσέχουμε. Να μπήρα σε μπουκάλι και κοντά σου να, με την παλάμη να κλείνεις το καπάκι. Ποτέ, αυτά φταίνε. Μάλιστα. Έγινε. Τσάω, τσάω, καλημέρα. Να προσέχετε εκεί στα μαγαζά. Καλημέρα στη γραμμούλα μας, αν μας περίμενε. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε εδώ. 2-31-02-87-3-8 από πάντα στην διάθεσή σας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 545-26 και λόγω επειδή στα ίντερνετια, στα διαδίκτυα μας βρίσκεται εκεί και συνδιαλέγεστε μαζί σας και μαζί μας. Οσίου θαλασσίου σήμερα είναι Παρασκευούλα 22 του μηνού. Θαλάσσιος εορτάζει ο θαλάσσης. Η θάλασσα, αχ, τι μου έχεις κάνει, η θαλασσινή, η θαλασσιά και η θαλασσία. Είναι παγκόσμια ημέρα σκέψης. Νομίζω ότι εορτάζουμε όλοι εμείς. Παγκόσμια ημέρα σκέψης, λέει, είναι μια προσκοπική και οδηγική εκδήλωση, γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 1926 με την ίδρυση του ΠΑΟΚ, ανάμεσα γέννηση του ιδρυτού του προσκοπισμού Λόρδου Μπέιτεν Πάουελ. Όπως λέμε, Μπέικετ Πάουντερ. Την ημέρα αυτή οι πρόσκοποι και οι οδηγοί συλλογίζονται για τις αξίες των οργανώσεών τους, αποστέλνουν τις ευχές σε όλους όσους ανήκουν στη μεγάλη αυτή παγκόσμια οικογένεια και πραγματοποιούν εράνους για να βοηθήσουν προσκόπους και οδηγούς σε φτωχές χώρες. Μάλιστα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Τον έρανο δεν τον θέλω. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Το τραγούδι Λουδίας το γράψανε για σένα το ρούφε. Ναι, για μένα. Κανονικά. Αναφέρθηκε. Και το βίντεο κλιπ. Ναι. Είναι... Ένας που βγαίνει και λέει για σένα, είπε η Κατερίνα. Μια χαρά τα άκουσε τελικά όλα. Δεν πιστεύω να έχει πάει όμως στη Θάσο και να μην έχει πάρει τηλέφωνο την Κατερίνα. Και αν δεν έπιανε το τηλέφωνο, γιατί έχουμε και εταιρεία η οποία δεν πιάνει ούτε έξω από την ίδια την εταιρεία. Τέλος πάντων, να μην τα αναφέρω. Πάντως, φίλε μας λείπει σήμερα ο Άκης. Πες τα αυτό. Το... Ηχογραφείτε αυτό και θα το μεταφέρω. Μπράβο. Άκη γύρνα πίσω ή στο τηλεφώνα. Άκη γύρνα πίσω. Ο Χριστόφορε τελείωσαν οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Γύρνα πίσω. Εμείς αγαπάμε με τις μπουγάτες, με τα καλούδια, με όλα. Χριστόφορος θα βγει αν σου πετάξει κανένα γκολ ο Φετφατζίδης, όπως προβλέψαμε εδώ μέσα στην Τούμπα. Φετφατζίδης, εκεί. Το μόνο που μπορεί να πετάξει είναι την μπάλα εκεί. Ναι. Στην Κλεάνθους, παραπάνω δεν μπορεί, δεν ξέρω αν θα το βάλει κιόλας. Καλά είναι να το βάλει, να γελάσουμε. Δεν θα είναι άσχημα. Και εκεί στην Αγία Βαρβάρα, στο Καμπαναριό. Για παραπάνω δεν. Τι ήθελα να πω.
Πάμε δυνατά, 6-0, 6-0, don't press, μας λείπει, Πού είναι αυτή η ψυχούλα, θα πάρει πάκο πρωτάθλημα και θα το καταλάβει. Φίλε, εγώ σου είπα, πραγματικά ανησυχώ τώρα, πέρα από την πλάκα. Πώς θα βάλουμε ένα Amber Alert τέτοιο. Ένα Amber Alert, όποιος γνωρίζει κάτι, εκεί στη Σαμαρίνα, ξέρω εγώ, το χωριό δεν το ξέρω, στη Βέρεια. Κοίταξε, μεθαύριο... Οι καντίνες στη Βέρεια, αν μας ακούνε. Μεθαύριο την επόμενη εβδομάδα θα πάμε Κοζάνη, την επόμενη θα πάμε εκεί, Δυτική Μακεδονία πάλι, Πτολεμαΐδες, Καστοριές, Γρεβενά. Ε, από εκεί περνάμε, θα ψάξουμε, θα ψάξουμε. Και γενικώς ήρεμο το κλίμα να είναι στο Σαββατοκύριακο, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Καλά, εμείς βγαίνουμε και κάνουμε καλαμπούρι μέχρι εκεί. Ναι, καλά, εννοείται. Εντάξει, δεν, δηλαδή, το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Και, και 4-0 να νικήσουμε, δεν θα κάνουμε φασάρι. Μάλιστα. Εντάξει. Δεν θα διώξουμε το μητέ. Θα τα ξαναπούμε. Τσο. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα από εξωτική Σταυρούπολη. Καλώς τον Άτι, έγινε. Τι λέει, κελαϊδάς, όταν είσαι από τον κύριο κελαϊδάς. Ω, τσιριτρό, τσιριτρό. Εντάξει, να σε πω κάτι, περίμενα και εγώ να τελειώσει αυτή η εβδομάδα, γιατί τι λες και παγκόσμια μέρα σκέψη αυτά, το χάος που έγινε αυτή τη βδομάδα. Περισυλλογής. Τι Πάο και Άρης Πάο και... Αυτά που βιώσαμε μετά το... Εξαιρετικό συγκλονιστικό χθεσινό τηλεφώνημα, τρίτο ημίχρονο, Φωτιάδη. Καλά, εντάξει, τα διάλυσε όλα. Και μιλούσε τώρα μέχρι να πάρει. Είναι μέχρι να ξυπνήσει, ό,τι προλάβετε τώρα. Μην ξυπνήσει το θηρίο και πάρει τηλέφωνο. Έτσι, έτσι. Θα τα πούμε και σήμερα τα προγνωστικά της παρέας και όλο το κόνσεπτ. Εν τω μεταξύ, αυτό ξέχασα να σε πω. Είχε ένα ενθουσιασμό όταν. Ήρθε στο μαγαζί μετά που λέει ο Μπάμπης μένει δίπλα στο ψυχιατρίο. Δηλαδή έχει ένα ανεκπλήρωτο όνειρο επειδή δεν μπήκε εκεί μέσα. Λες και είναι το πανεπιστήμιο. Πάντα ήθελα να μπω εκεί μέσα και δεν μπορούσε. Έχω αρκετές διασυνδέσεις μέσα στο ψυχιατρίο ως κάτοικος Σταυρούπολης. Αλλά και εντάξει, έχω συγγενείς που δουλεύουν. Τον έκανε. Πάντα ήθελα να μείνω. Λέει έστω δύο βράδια αυτά δεν με ήθελα. Δεν έστω από τον κύριο. Το έχω πει αυτό. Έχω τον αδερφό μου στο ψυχιατρίο. Όλοι με κοιτάνε έτσι. Είναι ψυχίατρος. Αυτό. Ένα κρεβάτι λέει για ένα σουκούλ. Λες και είναι στη Χαλκιδική. Ψάχνει για ένα δωμάτιο. Πού να βρεις τώρα με τα Airbnb και με τα τέτοια. Δύσκολα. Δύσκολα. Μια χαρά είναι. Και θα σε βολέψουν όλοι. Και έχει ωραίο. Εντάξει, να πούμε και στον κόσμο για να το μάθει γιατί τον ενδιαφέρει. Αυτό που λέει για την απόδειξη είναι ότι πέρασε. Είναι πραγματικά σαν τα μωρά. Ναι. Επειδή έφαγε μια φορά μια μπουγάτσα στη γειτονιά σου. Κράτησε την απόδειξη γιατί σου λέει. Εδώ να αποδείξει ονόματα. Εδώ εγώ ήρθα. Έτσι ναι. Ακριβώς. Έτσι ακριβώς για να γνωρίζω τον κόσμο. Μάλιστα. Λοιπόν, ακούς, το μάτς εγώ μάλλον δεν θα το δω. Γιατί, όπα. Θα δω, δεν ξέρω άμα προλάβω και δεν ξέρω άμα θα πάω. Θα πάω στο Άγιο Όρος. Α, μάλιστα. Θα γίνω παφούλιας. Ωραία. Θα πας στο Άγιο Όρος. Θα κάνω αυτοψία. Καλά. Λοιπόν, μετά σε θέλω μετά την εκπομπή. Ναι. Ακούς, δεν μου λες. Ναι. Θα γίνω, αλλά το όνειρό μου δεν έγινε πραγματικότητα. Γιατί θα γυρίσω Κυριακή. Ναι. Μπορεί να πάω και κατευθείαν στο γήπεδο. Ό,τι ευλογία θα πάρω. Ναι. Στο γήπεδο θα τα χαλάσω όλα. Όχο. Ναι. Θα πας εκεί να ηρεμήσεις, να γαλιάσεις. Να αποτοξινωθείς και θα όλα. Θα πάω να ανάψω καταρχήν ένα κερί, εκεί να γίνει το θάμα. Άμα κάνει ο Λιμιός, βάλει κανένα γκολ, κάνει καμιά τρύπα. Ναι. Μπει μέσα στην περιοχή, πατήσει η περιοχή και δεν πάει μέχρι το κόρνερ να βγάλει σέντρα. Θα παίξει βασικός, δεν το νομίζω να παίξει βασικός. Δεν το νομίζω, αλλά εντάξει, άμα παίξει βασικός, φίλε, τότε είναι το θάμα, να ξέρεις, εγώ τα έκανα όλα, να ξέρετε. Έτσι, από τη Μονή Γρηγορίου θα βγει σαν ανταπόκριση. Κυριακή μεσημέρι. Λοιπόν, θα μάθω εκεί. Τώρα τι ήθελα να σε πω, αλλά το όνειρό μου δεν έγινε πραγματικότητα. Να πάρω μέσα από το Άγιο Όρος, γιατί θα είμαι Κυριακή εδώ. Να πάρω να πω. Κάτσε μωρέ, έλα Δευτέρα. Μπορεί και όλα κοίταξε, δεν θα κάνω καιρό. Λέγεται ότι χαλάει ο καιρός μας στο Σαββατοκυριακό και θα έχεις... Κάτσε μη φυσάει κανένα μποφόρ και δεν μπούμε κιόλας. Αυτό ακριβώς σου λέω, μην έχει κανένα απαγορευτικό και θα είσαι δίπλα-δίπλα με τον Παφούλια. Με τον Παφούλια εκεί μαζί. Πω, φίλε, φαντάζεσαι, θα σε στείλω καμιά selfie. Ναι. Εγώ το πιστεύω, θα είναι. Να πάρω και ακόμα, καλημέρα. Είμαι τάγιο όρο, τα λεφτά. Έτσι. Οπότε μπαίνουν οι συντάξεις και τα λοιπά. Εννοείται. Καλά. Εννοείται. Μάλιστα. Καλά. Έγινε. Τελειά. Τσάω. Διότι είμαστε και υπό... Σε αναμονή, μάλλον για να το θέσω καλύτερα, υπάρχουν οι προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για ραγδαία επιδείνωση του καιρού και σήμερα θα κινηθούν οι θερμοκρασίες σε καλούτσικα επίπεδα.
Λίγα σύννεφα το πρωί, θα συννεφιάζει ο καιρός και από το μεσημεράκι και μετά θα φτάσει μέχρι και τους 13 βαθμούς η μέγιστη της τιμή. Θα φτάσει η θερμοκρασία στη μέγιστη της τιμή. Αλλά Σάββατο, Κυριακή, ραγδαία επιδείνωση, 0 και πλην ενδεχομένως, με πρόβλεψη ίσως και για χιονόπτωση μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, και για το Σάββατο και για την Κυριακή. Για την Κυριακή την ώρα διεξαγωγής του παιχνιδιού υπάρχει πρόβλεψη για ασθενή χιονόπτωση. Θα είναι κάπου εκεί στους 2 βαθμούς, οπότε χιόνι, χιονόνερο. Γενικότερα θα είναι αρκετά παγωμένη η ατμόσφαιρα και στο γήπεδο της Τούμπας. Δεν νομίζω αυτό βέβαια να αποτελέσει αποτρεπτικό στοιχείο στο να παραβρεθεί ο κόσμος στο γήπεδο. Τα εισιτήρια δεν ξέρω αν έχουν τελειώσει. Χτες βγήκανε στην διάθεση του κόσμου. Νομίζω πρέπει να υπάρχουν μόνο τα ακριβά, αυτά τα σαραντάρια, τα πενιντάρια. Ίσως κάποιοι να θεωρούν ότι δεν αξίζει το να πάνε να παρακολουθήσουν μια ομάδα στο Ρονάρι να την πληρώσουν τόσο ακριβά. Γιατί στην περίπτωση του Ολυμπιακού νομίζω είχαν εξαντληθεί μέσα σε 1-2 ώρες τα εισιτήρια του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Το οποίο είναι και το κυρίαρχο που θα μας απασχολήσει και στη σημερινή εκπομπή. Λέγονται μεκ ότι αν επεκταθούμε προς τα αθλητικά, γιατί ποτέ δεν ξέρεις που μπορεί να οδηγηθεί το λόγο επειδή. Καλημερίζω την φίλη μου την Εύη που μας στέλνει τις καλημέρες της. Καλημέρα και από μένα αγαπημένε. Καλημέρα αγαπημένη και καλή δουλίτσα και σε σένα αλλά και σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους μάχημους αυτής της ώρας που ξυπνάνε και καθημερινά αποτελούν την παρεούλα μας γύρω στους 5-6 βαθμούς για αυτή τη στιγμή το θερμόμετρο, μιας και πιάσαμε τα καιρικά Ιωκεανής 22 του Φλεβάρι, με τους θαλασσιείς και τις θαλασσιές να εορτάζουν και να ξαναξεκινάει και το πρωτάθλημα της καλαθόσφαιρας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πύριος νίκη για τους Milwaukee Bucks στο ντέρμπι. Σε ένα από τα ντέρμπι, τέλος πάντων, αν μπορούμε να το θεωρήσουμε και ντέρμπι. Αν υπάρχουν και ντέρμπι, όλες αυτές οι αμφιβολίες και σκέψεις επικράτησαν με 98-97 τα ξημερώματα των Boston Celtics στην επανεκκίνηση, στο θρίλερ όπως γράφουν εδώ και οι ιστοσελίδες. Με τον Γιάννη Αντετοκούμπο να κουβαλάει σε όλο το παιχνίδι τους Bucks στις πλάτες του και το Middleton να σημειώνει ένα τεράστιο τρίποντο στο τέλος. Οι Bucks βγήκαν νικητές και αλόβητοι από αυτή την μάχη. Τα υπόλοιπα αποτελέσματα: Cleveland Cavaliers Phoenix Suns 111-98, Philadelphia 76ers Miami Heat 106-102, Brooklyn Nets Portland Trail Blazers 99-113. Αυτή την ώρα παίζουν οι Warriors με τους Kings, είναι στο 43-50 στη δεύτερη περίοδο, στο έκτο λεπτό. Δεύτερη περίοδος επίσης στο ίδιο λεπτό, οι Lakers με τους Rockets στο 31-40. Για τους λάτρηδοι της καλαθόσφαιρας από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και κάποιους έτσι ανήσυχους ενδεχομένους στοιχηματίες αυτής της ώρας που έχουν αϊπνίες και σου λέει ρε παιδί μου το κάτι της μας θα πρέπει να το προλάβουμε. Σαββατοκύριακο έρχεται αγωνιστικούλα ξανά, ολοκληρώσαμε και τις Ευρώπες, ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από την Δυναμό και δεν συνεχίζει στην φάση των 16. Οπότε εστιάζει στην ελληνική επικράτεια. Τώρα το πρωτάθλημα δυσκολάκι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Πρέπει να γίνει κάτι το κοσμοϊστορικό για να απολέσει ο ΠΑΟΚ τον τίτλο. Μάλλον μόνο μέχρι κυπελάκι φτάνουν οι ερυθρόλευκοι. Αρχίσαν κιόλας και τα έτσι τα αού όσον αφορά την παρουσία του Μαρτίνεθ στον πάγκο της ομάδος. Δεν τον βλέπω να... του Μάρτινς Μαρτίνεθ. Δεν τον βλέπω να απολυμμένη, είναι η αλήθεια. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Γεια σου Μπάμπη. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε καλά. Το περίφημα. Περίφημα. Πώς λέγεται, ωκεανής λέγεται. Ωκεανής είναι το καιρικό φαινόμενο από ωμέγα. Και μετά μηδενίζει το κοντέρ, πάμε ξανά στο αλφα. Μετά στο Α. Μέχρι τώρα θυμάσαι πως λεγόταν τότε το καιρικό φαινόμενο με τα χιόνια 4 Ιανουαρίου 5 τότε που είχε τα χιόνια.
πολλά περάσανε τώρα. Έχουμε μπερδευτεί. Ποιο γράμμα ήτανε? Ήτανε το σίγμα. Το σίγμα. Το σίγμα, ποιος ήταν στο σίγμα? Το πιο δυνατό μέχρι τώρα εκεί με τα χιόνια ήταν η Σοφία. Σοφία, μάλιστα. Σοφία. Σοφία δεν... και ακολούθησε ο Τηλέμαχος. Τηλέμαχος. Τηλέμα, σίγμα. Τα, τώρα... Τηλέμαχος, τηλέμαχος ήταν νοτιάς και βροχές. Τα θυμάμαι μερικά. Μπράβο, μπράβο. Καλά κάνεις, γιατί δεν μπορούμε και όλα να τα έχουμε συγκεντρωμένα μέσα στο κεφάλι μας. Δεν μπορούμε. Εντάξει, Σοφία. Τώρα έχουμε το Οκεανής. Φαινόμενο Οκεανής. Αν... Τώρα θα πάμε από την αρχή. Θα ναι, πάμε τώρα, από έτσι, την αρχή. Λες την Κυριακή να έχουμε το φαινόμενο Άρης μέσα στην Τούμπα. Το φαινόμενο Άρης είναι δεδομένο. Αυτό θα υπάρχει μέσα στην Τούμπα. Να πούμε δύο-τρία πράγματα. Βεβαίως. Ένα παιχνίδι όπως όλα τα άλλα. Για μένα τρεις βαθμοί. Ναι, τρεις βαθμοί για μένα προσωπικά. Δεν έχει κάτι να φού να... Δεν έχει κάτι από καμιά ομάδα, δηλαδή δεν υπάρχει ούτε από Ολυμπιακό, ούτε από Παναθηναϊκό, ούτε από ΠΑΟΚ, από κανέναν. Τι να φοβηθούμε τώρα, ποιο να υπολογίσεις δηλαδή, για πες με εσύ τι να υπολογίσεις. Κύριε, ποιον ΠΑΟΚ, έτσι ποιος ΠΑΟΚ τώρα. Εκεί πέρα τους μελαμψούς, εκεί σαν Σύριοι είναι αυτή που έχει και ο ΠΑΟΚ μπροστά. Εντάξει, και τι είναι κακό είναι αυτό. Από πού να ξεκινήσεις και από πού να τελειώσεις τώρα. Τρίχες καθαρές, τέλος πάντων. Δεν υπολογίζω και πάρα πολύ. Δεν υπολογίζει το ΠΑΟΚ, ναι. Περίπατος. Το αίτητο φαντάζεσαι να γινόταν αλλιώς. Δηλαδή. Δηλαδή να ήταν ο Άρης πρώτος και αίτητος. Mm-hmm. Θα βγαίναν να λένε Μπαρτσελώνα γίνατε και δεν χάνετε. Ναι. Αλλά ιδανική πολύ, αυτή η ιδανική πολύ τώρα σε όλες τις ομάδες, δανεικός mm-hmm. εδώ, δανεικός εκεί. Ναι. Σαν αντιγραφή του Ολυμπιακού του παλιού με θυμίζει αυτό το πράγμα. Του Ορθόδοξου. Ναι, σαν αντιγραφή του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Βέβαια αποκλείστηκε σήμερα, είπες Ολυμπιακός. Σε πού θα πήγαινε παραπάνω Ολυμπιακός? Εγώ έλεγα μήπως και περνούσε. Με έδωσε έτσι ένα πολύ... Ο Ολυμπιακός με αυτή την ομάδα που βέβαια παίχτες μπορεί μα να έχει καλούς. Μα μέχρι τώρα λεγόταν ότι ο Ολυμπιακός παίζει και την καλύτερη μπάλα στην Ελλάδα. Ο Ολυμπιακός τώρα παίζει την καλύτερη μπάλα στην Ελλάδα. Λεγότανε. Τώρα και ο ΠΑΟΚ λέγανε ότι παίζει την καλύτερη μπάλα στην Ελλάδα, αλλά είναι αυτή τώρα τα πράγματα, βλέπεις τι γίνεται τώρα. Άμα δώσεις δανεικό εδώ, δανεικό εκεί, δανεικό παραπέρα, δεν γίνεται τώρα. Αυτά είναι τώρα τα παιχνίδια, είναι ματιασμένα όλα. Βέβαια την Κυριακή δεν θα είναι ματιασμένο παιχνίδι. Δεν θα είναι. Θα παιχτεί επίσης όρις. Μάλιστα. Βέβαια τώρα τι πλάκα θα κάνουμε τι τώρα. Τι γίνεται όσον αφορά το σχήμα, έχουμε εικόνα? Το σχήμα, ναι. Το σχήμα, αν βάλουμε ότι ο Βελιζήσης θα είναι απόν. Μη το μεγάλη... λες. Ακολούθησε, ναι, ακολούθησε ατομικό, αλλά... Ναι, δεν ξέρω. Εγώ βάζω τώρα ότι ο Βελιζήσης θα είναι απόν και ο Μπάσα θα είναι απόν. Και ο Μπάσα θα είναι απόν. Αυτοί οι δύο. Οπότε τα προγνωστικά λένε ότι θα είναι ο Βέλες με τον Ρόουζ στο κέντρο της άμυνας και ο Σιώπης με τον Ματίγια, τα δύο αμυντικά χαφ. Οι άλλοι δεν θα αλλάξουν, δεν γιατί θα αλλάξουν. Η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Έτσι. Αλλά εγώ, αν ήμουν Παντελίδης, θα έβαζα αυτούς κανονικά που λέει και το ρεπορτάζ, αλλά όχι τον Ματίγια δίπλα στον Σιώπη. Αμυντικό χαβ δίπλα στον Σιώπη θα έβαζα τον Ιντζόγλου. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο, γιατί ο Ιντζόγλου έχει και το ύψος και μπορεί να βοηθήσει και στα στημένα. Είναι αμυντικογενής παίκτης που μπορεί να δώσει λύση στη μεσαία γραμμή σαν αμυντικό χαβ, να βοηθήσει και το κέντρο, αλλά βοηθήσει και, και την άμυνα. Λόγω ύψους πιο πολύ. Να είναι μερικές φορές να γίνεται και στόπερ, τρίτο στόπερ όταν θα υπάρχουν κάποιες σέντρες. Τον θεωρώ παίκτη που μπορεί να αντικαταστήσει έτσι και τον θεωρώ καλό αμυντικό χαφ τον Ιντζόγλου. Πιστεύω ότι πρέπει να το δώσει. Δύο παιχνίδια που έπαιξε φέτος ήταν πολύ καλός. Όταν υπήρχε μπορεί να σε ακούσει ο Παντελίδης, γιατί ακόμη δεν είναι ευδιάκριτα τα πράγματα όσον αφορά. Νομίζω σήμερα περισσότερο θα μάθουμε το πώς προτίθεται να παρατάξει. Σήμερα το απόγευμα. Με αποστολές και με τέτοια. Θα δούμε, αλλά νομίζω ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τον Ιντζόγλου. Θα χρησιμοποιήσει αυτό που ξέρει αυτό στο Ματίγια με το σχόλιο. Και μπροστά, εκεί καίγεται. Τα αμυντικά χάφα είναι αυτή. Ναι, μπροστά είναι μάλλον. Προστάτος θα είναι μάλλον ο Τόνσο, αν είναι καλά. Και αυτός είναι λίγο έτσι αμφίβολος. Ναι.
Οπότε μετά πάει Ματέο Γκαρσία, Λάρσον και Ντιγκινή μπροστά. Με την κοινή θα παίξει. Αυτή θα είναι η ενδεκάδα. Αντεπιθέσεις θα χτυπήσει. Σε αυτή την ενδεκάδα όλοι, ο Ματίγια πρέπει να καθίσει πάγκο, να μπει αλλαγή και ο Ιτζόγλου... Μάλιστα, πρόβλεψη, δώσ' μου πρόβλεψη, σκοράκι και ιστορίες. Σκορ εγώ το βλέπω το παιχνίδι 0-1 με 0-2. Μάλιστα, 0-1 με 0-2. Και τώρα βέβαια άμα υπάρχουν παράγοντες άλλοι, εξωγενείς παράγοντες, εξωγενείς παράγοντες, καμένοι είμαστε από αυτό, βλέπεις τι γίνεται, offside αφήνουν, πέναλτι δεν δίνουν, άλλος κοντρολάρει με το χέρι την αφήνει, κάτι γίνεται εκεί πέρα, δεν ξέρω τώρα, αυτός ξένος είναι διαιτητής, να δούμε τι, δεν ξέρω τι, πώς θα σφυρίξει αυτός. Μάλιστα. Θα το δούμε. Κυριακή, κοντή γιορτή. Κρατάμε το 0-1-0-2. Έγινε. Σε ευχαριστούμε. Τσάου, τσάου, τσάου. Βγάλαμε κιόλας διαμέσου των ακροατών. Βγάλαμε και ενδεχομένως ένα πιθανό σχήμα με το οποίο θα ξεκινήσει ο Άρης το παιχνίδι της Κυριακής. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε εδώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Και εδώ κλειστά. Κλειστά τα χαρτιά, κλειστά τα τηλέφωνα κρατάνε και οι ακροατέ. Του λόγο επειδή και του Λίμπερο 107,4. 6 και 31 πρώτα λεπτά θα πάμε να κάνουμε την πρώτη μας πολύ μικρή διαφημιστική ανάπαυλα. Γραμμούλα, εντάξει, εδώ σηκώνουμε μανικάκι και εισερχόμαστε. Μπαίνουμε δυναμικά και σχολιάζουμε το τι πρόκειται να συμβεί, τι μας περιμένει το Σαββατοκύριακο. Προβλέψεις, σκόρερ, όλα μέσα, τα πάντα καταγράφονται. Γιατί το λόγο επειδή είναι η χαρά του σταλεγακισμού. Κάποιος από όλους τους ακροατές που θα δώσουν την πρόβλεψή τους κάτι θα πετύχει, οπότε θα έχει και το κάθε δικαίωμα να βγει την Δευτέρα και να λέει σας τα έλεγα εγώ να πούμε. Λοιπόν, μικρή ανάπαυλα και ερχόμαστε δυνατοί, δεν φεύγει κανένας. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή στο Λίμπερο 107,4 στο πρωινό της 20ης Δευτέρας του Φλεβάρη. Παρασκευούλα σήμερα, αναμονή ενός πολύ γεμάτου Σαββατοκύριακου, στο οποίο φυσικά δεσπόζει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, η μητέρα των μαχών για τα ραδιόφωνα. Αλλιώς βέβαια λίγο θα τα περιμένανε περισσότερο για να κάνουν μεγαλύτερο σεφτέ τον ΠΑΟΚ σε μια πιο αμφιβολή θέση, ώστε να έχει και μια μεγαλύτερη ίντρικα το πράγμα. Παρ' όλα αυτά δεν πάβει ένα παοκάρις να είναι ένα παοκάρις. Ψσ, τι παρέψη. Γίνονται αυτά τέτοιες φιλοσοφίες που έτσι ακούζετε. Θα κάνουμε και τις προβλέψεις μας, θα δώσουμε και τα σκοράκια μας και το σκόρ και τα πάντα, όλα καταγράφονται. Στο 2-31-0-2-87-3 οκτάρια βεβαίως. Τοποθετήστε FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 επίσης και λόγω επειδή στα ίντερνετια και εκεί συνδιαλεγόμαστε μέσω της σελιδούλας μας, ανταλλάσσουμε τα μηνύματα μας. Χτες είχαμε και αγώνες για το Europa League, ολοκληρώθηκε η φάση των 32. Τετάρτη, Σεβίλη πέρασε τη Λάτσιο επικρατώντας με 2-0 και συνολικό σκορ 3-0. Χθες Arsenal Μπάτε Μπορισόφ 3-0, καταιγιστική Arsenal και με το Σοκράτη Παπασταθόπουλο να σκοράρει το τρίτο τέρμα των κανονιών και να ανατρέπει το εις βάρος της 1-0 από το πρώτο παιχνίδι και να περνάει στην επόμενη φάση. Villarreal Sporting Λισαβόνας 1-1. Η Villarreal είχε επικρατήσει 1-0 μέσα στην Sporting και πέρασε. Zenit Fenerbahçe 3-1. Η Zenit στην επόμενη φάση με συνολικό σκορ 3-2. Valencia Celtic 1-0. Οι Νυχτερίδες είχαν επικρατήσει και μέσα στη Γλασκόβη με 2-0 στο πρώτο παιχνίδι και περάσει στην επόμενη φάση. Eintracht Frankfurtis Σαχτάρ του Ντόνετσκ 4-1, τους έχουν κάνει πλάκα εκεί τους Ουκρανούς. Οι Γερμανοί και περάσανε και στην επόμενη φάση. Νάπολη Ζυρίχη με Σιδηρόπουλο να διαιτητεύει 2-0. Εύκολα και η Νάπολη στην επόμενη φάση. Σάλσμπουργκ Κλαμπρίζ 4-0. Στην επόμενη φάση και η Σάλσμπουργκ. Δυναμό Ζάγκρεπ Πινιέζν
3-0 συνολικό σκορ, 4-2 πέρασε η Δυναμό. Μπενφίκα Γαλατά Σαράι 0-0. Η Μπενφίκα είχε επικρατήσει 2-1 στο πρώτο παιχνίδι και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Δυναμό Κιέβ Ολυμπιακός 1-0. Και μαζί με το 2-2 του πρώτου παιχνιδιού οι Ουκρανοί είναι και αυτοί στους 16. Μπέτις Ρεν, εδώ ίσως η μεγάλη έκπληξη, 1-3, κανείς δεν το περίμενε, και η Ρεν είναι στην επόμενη φάση. Τσέλσι Μάλμο 3-0, οι Άγγλοι εύκολα στην φάση το 16. Λεβερκούζεν Κράσνονταρ 1-1. Συνολικό σκορ 1-1. Ποιος πέρασε εδώ πέρα τώρα? Κάτσε εδώ, μπερδευτήκαμε. Μας το κρύβουνε. Έλα, ποιος πέρασε ρε παιδιά? Λεβερκούζεν ή Κράσνονταρ? Βλέπω τώρα την τέτοια των στοιχημάτων γι' αυτό. Η Κράσνονταρ πέρασε. Ουφ. Πρέπει να ήταν 0-0 το πρώτο παιχνίδι γι' αυτό. Ησυχάσαμε. Γκένκα Σλάβια Πράγας 1-4. 0-0 το πρώτο παιχνίδι. Εννοείται πέρασε η Σλάβια. Και Ίντερ Ραπίντ Βιέννης 4-0 με συνολικό σκορ 5-0. Η Ιταλία στην φάση των 16. Λίγο πολύ αναμενόμενα τα αποτελέσματα. 1-2 έτσι κάπως να διαφοροποιηθήκανε. Η κλήρωση που πλέον νομίζω δεν μας ενδιαφέρει θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 2 η ώρα, με τον τελικό να διεξάγεται στον Πακό, όπως γράψανε και κάποιοι φίλοι του Ολυμπιακού. Ποιος καλύτερα που αποκλειστήκαμε, γιατί δεν είχαμε καμιά όρεξη να ταξιδεύουμε εκεί στις αρχές του Μάη, πότε, όχι, προς τα μέσα και μετά, να ταξιδεύουμε στο μακρινό Πακού. Γλιτώσαμε ένα ταξίδι. Ενδεχομένως να έχει και κανένα τελικό το Ολυμπιακός Κυπέλλου. Δεν είναι για αλλεπάλληλα έξοδα και ταξίδια. Και Euroliga χθες είχαμε, και εκεί ο Ολυμπιακός και τα κατάφερε και εκεί ιτήθηκε. Γενικά ήταν μια δύσκολη μέρα χθες για τους ερυθρόλευκους. Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα με 75-65 από την Ανατολού Εφές. ΤΣΕΣΕΚΑ Μόσχας Γκραν Κανάρια 107-85, Μιλάνο Μακάμπι Τελαβίβ 87-83 και Μπαρτσελόνα Μπασκόνια 77-67. Είχαμε και έναν αγώνα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ, εκεί όπου η εθνική μας έχει προκριθεί ούτως ή άλλως, της Κίνας Ελλάδα-Γεωργία 81-69. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς το να, καλώς το να. Καλό Σαββατοκύριακο. Και γεια, ξέρεις. Κάτι παράτα μας πρωί που είμαστε. Τέλεια, τέλεια. Καλύτερη παρουσία. Τέταρα, πού είναι ρε το τραγουδάκι, δεν θα τα ακούσουμε σήμερα? Από τις 6 ώρα πάντα παίζει το τραγουδάκι, τι. 6.30 είναι. Σαββατοκύριακο. Ναι, Σαββατοκύριακο. Άργησα να ξυπνήσω μάλλον. Ναι, είναι 6:43. Εντάξει. 6:44 έβαλα. Α, γι' αυτό. Όχι, παίζει 6:05, είναι εδώ στους εθέρες. Δεν χάνεται ποτέ αυτό. Να δώσω προγνωστικό. Βέβαια, βέβαια. Αυτό θέλουμε. Δεν θα γίνει το μάτσο, μας χιονίσει, δεν θα γίνει το μάτσο. Θα πάει Δευτέρα. Σε πουλάει το Δευτέρα. Δεν νομίζω να έχει τώρα τέτοιο χιονιά που να είναι τόσο αποτρεπτικό. Το Σάββατο δίνει μεγαλύτερη πρόβλεψη για χιόνια, αλλά θα δείξει τώρα τι να πω. Δεν ξέρω. Εγώ πάντως έχω να πάω να παραδώσω για τη μικρή, οπότε είναι στην Αλεξάνδρεια. Φοβήθηκα το Σάββατο, οπότε θα το κάνω ένα κουράγιο και θα πάω σήμερα. Ναι, ναι, πάνω από σήμερα να έχει και πιο ξεκουράσει το Σάββατο. Για το διακινδυνεύω. Όχι, σήμερα είναι καλά. Σήμερα θα είναι καλά. Δεν έχουμε. Δεν έχει γύρω σου. Γι' αυτό, επειδή θα είναι καλά σήμερα και αύριο δεν ξέρει τι θα είναι. Ναι, ναι. Κράτα τη γιαγιά κιόλα. Κράτα τη μικρή, κράτα την, ξέρει. Αποκλειστήκαμε και τέτοια. Πρόβλεψη πάντως δίνει. Μρισκάρεις, τολμάς? Όχι, Μπάτη, δεν τολμάω. Μάλιστα. Δεν. Μάλιστα. Ακούω διάφορα, γελάω, κάτσε, τα έχουμε πει. Ωραία, τα νούμερα είναι, εντάξει. Για μέσα, για να κάνουμε παιχνιδάκι και χουλιαμά είναι, εντάξει, και 4 και 5 και οτιδήποτε. Αυτό. Εδώ σου είπα, άλλος μας είπε, ο Αγγελάκος είστε γατελή, γιατί το 1970 μέχρι το 2003, φωνάζατε 1-2-3, το κύπελο θα πάρε το 2003. Ναι. Τι να σου. Λες, είχε και ένα παιχνίδι κάποια στιγμή με τον Άβα που είχαμε κάνει 3-1, τι είχαμε κάνει? Ναι. 3-2. Ναι, 3. Με στο Χαριλά 2-3 με τον Άβα.
1-3 το έχει. Όχι, δεν το θυμάμαι. Ο ΠΑΟΚ με τον Νάβας πρέπει να κέρδισε 1-3. Η τελευταία νίκη του ΠΑΟΚ πριν την φετινή ήταν 1-2-3 με Μίετσελ και. Με τον Νάβας πρέπει να είναι με Σπάσιτς και νομίζω εκείνη η εποχή. Κάνα δύο χρόνια πιο μπροστά. Είχε σκοράρει, είχε μειώσει ο Νάβας, ναι. Ο ίδιος αυτός που με πέταξε να φτάγει το φιλαράκι μου. Μετά από εκείνο το μάτι είχαν βγει δική μας τα ράδια, ρε παιδί μου, και είχε επικρατήσει το αν είχε 10 λεπτά ακόμα και αν είχε 10 λεπτά ακόμα. Και αν είχε 10 λεπτά ακόμα και με παίρνει τηλέφωνο κάποια φάση. Βαγγελάκο, αν είχε 10 λεπτά ακόμα, αλλά στο λεπτό πρέπει να πηγαίνατε. Ναι, εννοείται. Εννοείται. Μάλιστα. Να γίνει, ξέρεις που λέει, να γίνει ένα καλό παιχνίδι και τέτοια. Εντάξει, να έχουμε εδώ και δουλίτσα κι εμείς να κάνουμε τα ράδια. Και φυσικά να μην συμβεί τίποτα απολύτως, ας πούμε. Έξω αγωνιστικό να έχουμε να σχολιάζουμε άλλα. Δεν αντέχουμε άλλα. Δικαστήρια, ιστορίες. Έχει καταλάβει το ύφος μου τόσο καιρό που αφήνω ότι στο μπάσκετ είναι λίγο πιο απαιτητικό. Στο ποδόσφαιρο είναι πιο chill out. Στο μπάσκετ είναι πιο απαιτητικό γιατί η κιτάρα σου είναι άλλο επίπεδο. Να γίνει. Καλημέρα μου. Καλημέρα, καλημέρα. Επίσης. Γιατί μέσα σε όλα τα άλλα έχουμε. Γενικότερα έχουμε σούπερ λιγκίτσα, έχουμε παιχνιδάκια και θα βάλουμε τις προφητείες για όλα. Εμείς δεν διστάζουμε, το σιάρο τζάμπα είναι. Έχουμε και το ακαταλόγιστο, μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Τι έγινε? Ο Νάτος. Πάπη μου, δεν τραγουδάς? Δεν τραγουδάς? Σαββατοκύριακο, Σαββατοκύριακο και τέλος στη δουλειά. Ένα παουκάρις δεν θα μας τα καταστρέψει όλα. Την Κυριακή θα κλάψουν τα μαυρόασπρα. Για να δούμε. Πάμε λίγο για άλλες ομάδες, δεν μιλάω. Αλλά τώρα μιλάω γιατί παίζουμε με αυτούς. Ναι, αναγκαστικά. Αυτή την ομάδα του δημοσίου του Σοσιοκάμπτες. Πάμε μου την Κυριακή αυτό το παιχνίδι. Ναι. Θα περάσει στο βιβλίο Guinness. Μάλιστα, γιατί... Να ξέρεις, γιατί θα ρίξει κίτρινο χιόνι εκεί πάνω από το Αγία Βαρβάρα. Ναι. Παντού γύρω γύρω θα είναι άσπρο και εκεί θα έχει κίτρινο χιόνι. Μάλιστα. Και τα δίχτυα κίτρινα θα τα κάνουμε. Κίτρινα δίχτυα, πόσο δηλαδή, πόσο το δίνεις? Τι πόσο το δίνω? Πόσο το δίνεις, ένα σκοράκι ρε παιδί μου, μια πρόβλεψη. Σε είπα ρε φίλε. 0-2-0-3. Εκεί μέσα. Άντε, να βάλουμε, να τους αφήσουμε στο τέλος επειδή θα κλαίνε. Τον γκολ της στιγμής. Ναι, τον γκολ της στιγμής. Δεν θα φτάσει στο τέλος γιατί θα έχουμε διακοπή μετά το 0-2. Ναι. Θα μπουν οι μαμαλού και θα αρχίσουν τα κόλπα. Αμάν, έχεις βγάλει εσύ όχι απλά το πιο ιδανικό σενάριο. Σενάριο... ναι, ρε φίλε, ναι. Δεν γίνεται αυτό που λες. Και γουστάρουν γενικά να τέλει να βάλει μείον 6-7 βαθμούς. Ναι, ναι, εντάξει. Και... θα τους πω εγώ, θα τους δώσω και, εγώ μετά ένα πρωτάθλημα. Και με μείον 6 πάλι πάνω είναι ο ΠΑΟΚ. Δεν πειράζει. Πρέπει να φάει μείον 9. Μείον 10. Μείον 6, καλά, λέει, γιατί μετά θα αρχίσουν τα όργανα. Α, λες, εντάξει. Ναι. Μάλιστα. Και μετά θα πάμε εμείς κάτω στο Γαύρο. Και θα τους πούμε. Ναι. Καλώς τα παιδιά. Ούτε ο Σάββας Θεοδωρίδης τέτοιο εφάνταστο σενάριο, βέβαια, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Ρε φίλε, αυτή. Σου έχω ξαναπεί, αυτοί μπορούν να τρέχουν μόνοι τους και όχι να τερματίσουν δεύτερα, να μην τερματίσουν κιόλας. Σου δίνει εσένα αυτός ο ΠΑΟΚ ο αίτητος, ο φετινός που μοιράζει τριάρες και πεντάρες ότι μπορεί να φάει τρία γκολ από τον Άρη? Λέω τώρα. Καλάρα. Γιατί έχει παίξει καμιά μπάλα άσε που δεν βλέπω, τους βλέπω εγώ, αλλά λέμε. Λέμε ρε παιδί μου, έτσι από αυτό δεν έχει παίξει. Κάτι γκολ ο Σάιτ και κάτι τέτοια και ιστορίες, άσε που θα κερδίσουμε και το διαιτητή, γιατί αυτός θα έρθει... αμιλημένος. Εδώ θα είναι βέβαια ρε φίλε. Νορβηγία... Πού το βρήκαν αυτόν τώρα? Στην Νορβηγία, εκεί δεν είχαν δουλίτσα τώρα χειμωνιάτικα, έχουν διακοπεί τα πρωταθλήματα. Μπορεί αυτός να είναι και τσαντισμένος τότε που στείλαμε τη Ρόζερμπουργκ. Κατάλαβες. Λες, από το παγωμένο Τροντχάιμ έρχεται αυτός. Παγωμένο Τροντχάιμ, εκεί 5 μέρες ταξιδεύαμε από την Ελλάδα και... για να φτάσουν. Οι συνθήκες ήταν ιδανικές για αυτόν, θα χιονίζει, οπότε ίσως να είναι ο καταλληλότερος να ανταποκριθεί στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Και φαντάζομαι τώρα να χιονίζει αυτό το κίτρινο χιόνι και να βάλουν και την κίτρινη μπάλα. Πού θα μπορούν να τη δουν? Βάζει και άλλη μπάλα στο χιόνι. Έχει και κόκκινες μπάλες φωσφορού. Όχι, κίτρινα. Κίτρινα, όλα κίτρινα. Θα κετρινίσει. Τη Δευτέρα πρωί μετά τη μεγαλειώδη εμφάνισή μας, εγώ θα είμαι εκεί. Μάλιστα, εδώ για το 02-03. Απλώς να στείλει το φατσοβιβλίο γιατί δεν το κάνει. Ναι. Και θα σε τιμωρήσω, δεν θα σε ξανακάνω live. Ναι. Σε είπα να με στείλει σύμβο το κινητό σου. Α, εντάξει, θα σου στείλω. Ένα μυαλό έχουμε.
Ναι. Γιατί δεν θα έχουμε άλλα. Ναι, εντάξει. Έγινε. Άντε, φυλάκια, φυλάκια. Αν χρειαστεί, εδώ είμαι. Εδώ, εδώ θα παρεύει. Ένας φίλος του Άρεος, αρκετά συγκρατημένος, θα έλεγα εγώ, όσον αφορά τις προβλέψεις του. Σενάρια, ε. 0-2 λέει, 0-3 και μέχρι τώρα βλέπουμε εδώ παραμάζωμα να βγαίνουν οι φίλοι του Άρεος αβέρτα και να καταθέτουν τις προφητείες τους, οι φίλοι του Δικεφάλου του Βορρά ίσως είναι συγκεκριμένοι, συγκρατημένοι, ίσως διστάζουν να μπουν σε τέτοια διαδικασία, ουδείς γνωρίζει για την έκβαση του παιχνιδιού αυτήν την Κυριακή. Γιατί να το δώσω τώρα? Κάτσε, τα πάρουμε όλα σιγά σιγά. Τους λένε εδώ και οι ραδιοφωνικοί και τέτοιοι, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Να δούμε όλα τα ματσάκια ένα-ένα, να δώσουμε τα σκοράκια μας, ε. Τα προγνωστικά της παρέας που λέει και ο φίλος μας ο Βοτιάδης. Καλημέρα στη γραμμούλα. Γεια σου ρε φίλε, καλημέρα. Καλώς το να, καλώς το να. Έτσι είναι Τετάρτη και Κυριακή. Να έχεις σοφαρίσει το μπάσκετ 2-2 με την Τράγκα Σάκο το 91. 1 και 14 πριν το τέλος να προηγήσαμε 11 πόντους. Και τη μία με τρίπο του Γιαννάκη και την άλλη με το Σέλλερς. Σέλλερς. Καλάθι και φάουλ. Από τότε ορκίστηκα. Καλά στο μπάσκετ περισσότερο φυσικά. 11 ήταν η πόντη εκείνη. Όπου, ναι, ναι. Να χάνει λέει από χόρφας και τέτοια. Ναι. Ναι, όπου τους βλέπεις, θυμάσαι τις Βέρμαχ, τις μπότες που ήταν στη μόδα τότε. Ναι, ναι, και τις Μάρτινς. Όπου τους βλέπεις, το Λάρικαλ, μηδέν λύπηση, μηδέν λύπηση. Για εκείνα τα μπασκετικά δεν σε έφταιγε ο Άρης, μόνο σου τα έχανες από το κόμπλεξ. Ναι, εντάξει, ναι, εντάξει, δεν έχει σημασία, είναι ένα τουρλουμπούκι, είναι συνυφασμένο, ναι, όσο δε για το φευγάτο. Ναι. Το βγάζω να τον πω ρε αγόρι μου, τουλάχιστον εγώ παραδέχομαι κάποια τσακάλια του ΣΦΑΧ που ερχόντουσαν το 86-87 στην Τούμπα, βάζω ένα πανό απλό, Άρης, Gate 3, στην 8 άμα θυμάσαι. Ναι, τότε στην 7, στην 7. Μόνοι τους, ανυπεράσπιστοι, μπαίνανε, βγαίνανε μετά από 7 ώρες, δεν έχει σημασία, μπαίνανε, πριν η Δελφία Συμπεριτρία. Ο Φευγάτος αλήθεια έχει πάει ποτέ στην Τούμπα χωρίς αστυνομική προστασία? Γενικά έχει πάει γενικά ποτέ στην Τούμπα να μας απαντήσει? Φαντάζομαι πολλές φορές. Τα παλιά τα χρόνια που επιτρεπόταν. Φαντάζεσαι, δεν νομίζω. Ο Φευγάτος είναι, εγώ είμαι 46. Ο Φευγάτος και αυτός να είναι εκεί γύρω, 46-47. Ναι. Αλλά το 86-87 εγώ που τα περισσότερα... Τα περισσότερα φιλαράκια μου, ας πούμε, ήταν Ηρακλητής Χαριάννη, να σου πω την αλήθεια. Τότε με σαπουτζή που ερχόταν και έπαιρνε τα διπλά ο Άρης. Ποια σαπουτζή? Τότε ήταν με αποχή Βουλινού, ενώ ας εκείνα τα χρόνια μου, ρε. Ουρελέα, μάνα, μάγε. Πρώτη φορά που ήρθαν το 91, το 1-1 με Γιουκούδη. Το φάουλ, μια ωραία κομπίνα, φάουλ του Άρη, μετά ήρθε σε εμάς ο Γιουκούδης και σοφάρισε ο Αλεξίου με κεφαλιά ούρσα στην 4, μα θυμάσαι, με Μαγκδί εμείς. Τότε ήταν πρώτη φορά οργανωμένα στην Τούμπα τώρα. Αυτά, Μπατμάν, χάρη. Προγνωστικό, αυτά. Προγνωστικό δε, άμας δώσεις. Φίλε, έτσι, για το χουλιαμά. 2-0. Ωραία. Έγινε, καταγράφονται τα πάντα. Να σε καλά, καλή σου μέρα. Τσάου. Κουλουρόπουλος, είμαι ο Κουλουρόπουλος. Έτσι. Τσάου, τσάου, τσάου. Όχι, το παρατσόκλι μου, Κουλουρόπουλος. Κουλουρόπουλος. Ναι, 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 μου. Εντάξει. Κουλούσα κουλούρια, πάγια. Φρέσκα κουλούρια που λέμε. Ναι, ρε, κάνω το λίμπερο. Ωραία, ωραία. Έγινε. Τσάου, 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 τσάου. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Δευτερολογώ. Βεβαίως. Θα τον ενημερώσω το παλικάρι. Το Κουλουρόπουλο. Πάρα πολλές φορές εκεί. Πάρα πολλές φορές. Ναι. Και ήμουνα, από εκεί ξεκινήσαμε και έγινε μετά ο Super 3 από το ΣΦΑΧ. Ήμασταν όλοι εκεί. Εγώ είμαι 50 και κάτι. Οπότε εντάξει, δεν μου λέμε ένα τέτοια πράγματα. Ναι. Που ανεβαίναμε στον Καζοζέ και δεν ξέραμε αν θα φτάσουμε. Μια φορά μείναμε στην Κατάρα, δεν το ξεχάσω για τα Γιάννα. Ναι, πω από τι, το πούλμαν έβγαζε καπνό πιο πολύ από την ομίχλη. εντάξει, δεν είναι έτσι να το πει στο Γιωργάκη, όπως είναι. Σ' ακούει, εντάξει. Ναι, ναι.
πάρα πολλές φορές και χωρίς συνοδείες, χωρίς τίποτα. Εντάξει, αυτός είναι λίγο πιο μικρός, αλλά θα έχει ζήσει και τις καταστάσεις. Μάλιστα. Κάτι εκεί Μαρτίου με Παπαναστασίου, κάτι εκεί Παπάτη με Κανάρι και αυτά. Πολλές ιστορίες. Εγώ ένας απλός οπαδός. Σφιχταγκαλιάσματα. Ναι. Εντάξει, έγινε, άντε, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα μας, περίμενε. Μπαμπίνο. Καλημέρα, καλημέρα. Μετεωρολογώ. Βεβαίως. Τώρα που είπε ο φίλος για το μπάσκετ τότε, για το τελικό του Γιαννάκη. Ναι. Θα αναφέρθηκα εγώ στον τελικό του 2003. Ναι. Δεν είχαμε το δοκάρι στο 88, πότε ήταν. Ποιος το είχε μαυροκουσίωση. Ο Μόρις. Ο Μόρις. Ο Μόρις. Λοιπόν, έρχεται μετά το μάτι ένας, στο καφενείο μπαίνει μέσα, με κοιτάει στα μάτια, με κεντράρει, έρχεται και με λέει, για να δεις με λέει ρε εσύ πως ένιωσα το τρίποντο του Γιαννάκη. Μετά από πόσα χρόνια. Δεν ξεχνιέται εκείνο. Όχι, εκείνο δεν ξεχνιέται, γιατί όντως ο ΠΑΟΚ ήταν μπροστά, δεν θυμάμαι αν ήταν με 11 πόντους, αλλά ήταν... Ήταν να το έπαιρνε το μάτς. Και χάνει μέχρι και λέει από κόρφας και κάτι τέτοια κοσμοστορικά και λάθος πάσα. Το λάθος το μεγάλο το κάνει, άκουνα στο παράδοξο, το μεγάλο το κάνει φασούλες. Ναι, ναι, όλος παραδόξος. Πάσα δεν γίνεται, όλοι οι προπονητές να πούμε λένε την μπάλα στα πλάγια. Τώρα με κάνει φάση στο κέντρο, πλάκα μου κάνει, τι κάνει τώρα. Τέλος πάντων, ναι, αυτό έχει καταγραφεί. Αλλά ήταν η συνέντευξη με τον Ιωάννη το προηγούμενο βράδυ να πούμε και πήγανε και δυο από δυο μπουκάλια ουίσκι να πούμε και δυο πακέτα τσιγάρα και την άλλη μέρα παίζαμε τον Άρη. Τι να μου πει τώρα. Ναι. Μάλιστα. Θα έχει γράψει ιστορία. Έτσι. Έγινε. Αυτό, έτσι ακριβώς. Ήταν αυτός ο φίλος και λέω και ήταν αυτός που θυμήθηκα τώρα. Πανούρι φίλος και με λέει να πούμε για αρνήσεις. Ο καθένας έχει βιώσει, την τραγωδία. Μια μικρή τραγωδία από τον αντίπαλο. Έχει να θυμάται ο Δημήτρης. Έχω το δικαίωμα να το λέω συνέχεια αυτό το πράγμα, οπότε παίζει διάρκεια πάω και πάω χάρη. Άσχετα αν ήταν στο Χαριλάου, το μάτς εγώ που δεν θα ξεχάσω ποτέ μα ποτέ στην Γερμανία, ήταν στο Χαριλάου το 3-1 και το γυρίσαμε με μπάτι στην νίκη του Εμπισίδη, που ήμουν με δύο ανθρώπους πλέον που δεν είναι στη ζωή και εκείνο με έχει στιγματίσει το παιχνίδι. Μάλιστα. Χρονολογία. 86, αυτό που δεν είναι. 85. Δεν ήταν πριν συγχωρηθεί ο πατέρας μου. Χρονιά πριν συγχωρηθεί ο πατέρας μου. 86 συγχωρέθηκε. Εκείνη είχε πάει τότε και με τον Βασιλάκη τον Ανδρεάδη. Μετέπειτα από το σπουδαιστή του Ηρακλή που δυστυχώς αυτοκτόνησε. Ναι. Και το παιχνίδι ήμουν με αυτούς τους δύο. Γιατί ο Βασιλάκης του Ανδρεάδη ήταν αδιαφανώς από πολύ μικρό. Μάλιστα. Έγινε, σε χαιρετούμε. Έγινε παντού. Η γραμμούλα μας περίμενε, καλημέρα. Περίμενε. Δεν θα μιλήσω για τα ρετρό. Ναι. Θα μιλήσω για αυτό τον απατεώνα, το φευγάτο, 50 λέει, 50 και κάτι, 50 και 65 μηνών. Ναι. Καλά ρε, δεν τρέπεσαι να πεις ότι είσαι 55 πλάς. Είναι τόσο, δεν τον έκανε. Είναι, έχει εφηβικό στένος. Έτσι σαπουντζάκι του Άρη. Τον έδωσες τώρα, στεχνάκι εσύ. Τον έδωσες. 45 είσαι ρε, 45 και 130 μηνών άλλες ρε φευγάτε. Όλα τα άπλυτα στη φόρα, δεν μένει τίποτα για κανέναν ακροατή. Πω Πανάκια και Χριστέ. Μάλιστα. Δεν θα πω για τις εξορμήσεις του, τα κρατάω για μένα. Εντάξει, έγινε. Τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα Μπάντων, συγγνώμη, ξαναφέρω. Εκπομπή δευτερολογιών είναι. Λοιπόν, τελείως ποδοσφαιρικά, μπαμπά μου. Τα περισσότερα μου διπλά και τα λιγότερα τα έχω δει στο Καφτατζόγλιο. Όλο χι, ξερά 1-1, ξερά 0-0. Το διπλό το 97 που το πήραμε με τον Κόβατσι που να φαντάρω στο λαγό. ένα διπλό πήρες με στο Καφτατζόγλιο και αυτό το χάσες. Όχι, και ένα άλλο το 93 με Ζαγοράκι, το 1-2 που βγήκε το αλλιώ. Τέλος πάντων, αλλά στο Χαριλάου φίλε την καλύτερη μπάλα, Αργιανό, φευγάτος. Την έχω παίξει με σπάσιτς που ρώτησε ο φίλος το 2-3 που μείωσε ο Άρης 94 με τον Νάβα στον Αργεντίνο. Χάθηκε η μπάλα, ήταν η τελευταία φορά που είχαμε κανονικά κλασικά όλη την ένα, μισή δύο, Το 2004 ήταν αυτό, 5 εκεί πέρα. Αυτό ήταν το 4-5. Ο Κάτ Σπάσιτς προηγήθηκε με... Το Χαριστέα, ένα 3 από όχι με ντούσαν ας πούμε εμείς.
αφού μου πίσω από την αιστεία φεύγαν καρεκλάκια με ξηράφια από πάνω. Mm-hmm. Λέω θα φύγει κανένα κεφάλι μου, ας πούμε. Mm-hmm. Πίσω από ένα πανό δεν είχα θέση να κάτσω, δηλαδή, φαντάσου. Mm-hmm. Έχω δει τουλάχιστον 8 διπλά live να είμαι μέσα στο γήπεδο, ρε παιδί μου. Με μαυρομάτι θέση 1-2, Ευρώπη 1, να μας λένε οι άλλοι και σε 2 λεπτά να το κάνουμε 1-2. Ήταν ωραία χρόνια, ρε παιδί. Πολλά χρόνια είχε να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Από το 2005 και φτάσαμε 2019. Ναι, καλά, με απουσία για 6 χρόνια. 4, εντάξει, οκ. Ναι, αλλά μέχρι το 5 όμως, δεν συμπληρωθεί, τα διπλά του ΠΑΟΚ ήταν ανατριετία. Δεν υπήρχε αποχή 6ετίας, 7ετίας, ας πούμε. Ενώ στο Καφτατζόγλιο το θεωρώ όπως το ΆΚΑ. Mm-hmm. Στο ΆΚΑ πήγα φέτος, λέω ότι θα πάω, θα τη σπάσω την κολο. Με τα τρίκαλα έλεγα να παίξω τελικό κυπέλλο, θα το χάσω. Ναι, εύκολα. Στο ΆΚΑ. Ναι. Αλλά λέω φέτος θα πάω, θα τη σπάσω. Πήγε την έσπασα τέλος πάντων. Mm-hmm. Μάλιστα. Και το Καφτατζόγλιο, άλλο καταραμένο γήπεδο, πολύ καταραμένο. 0-0-1-1. 0-0-1-1. Δηλαδή τι να πω. Και επίσης να πρόσεξες, ο αγωνιστικός χώρος του Καφτατζόγλιου, το χόρτο του, ήταν λουκούμι αυτή την Κυριακή. Τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει, βάλω το μυαλό σου να σκεφτεί. Αυτή την Κυριακή. Ναι, η Ηρακλής Κέρκυρα δεν έπαιζε. Ναι. Τον αγωνιστικό χώρο τον είδες που ήταν σε χαλή. Όχι, δεν το παρατήρησα, δεν το είδα και το μάτς. Ως διαπεριέργους. Ναι, μάλιστα. Τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει ότι... Έρχεται. Επίσης αρχίζουν τα εγγένεια για ανακατασκευή του ταρτάν του Καφτατζόγλιου αυτή την εβδομάδα. Ότι μπαίνει ο ΠΑΟΚ από του χρόνου, δηλαδή, αυτό λες. Κάτι τέτοιο. Έρχεται. Μάλιστα. Δεν μπορεί τώρα ο διαμαγείας εκεί που τα χωράφει ξαφνικά βλέπω ένα χαλί και λέω Παναγιά μου, τι είναι αυτό, Καφτατζόγλιο, αυτό. Δεν το παρατήρησα. Τι μας κρύβουν. Καλό. Αφού δεν το είδες, φίλε. Δεν σου το πει, το παρατηρήσεις. Εντάξει. Και εγώ ξάπαζα στο ζάπινγκ πάνω, λέω τι γίνεται. Μάλιστα. Ωραία, μ' αρέσουν αυτές οι ιδέες. Καλημέρα. Μάλιστα. Είδατε, γιατί είμαστε εκπομπή που κοιτάει πέρα από το προκείμενο, πέρα από τα δεδομένα, πίσω από τις εικόνες, πίσω από τις λέξεις. 7 και 2 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, θα πάμε να κάνουμε τη μικρή μας διαφημιστική ανάπαυλα, ολοκληρώνοντας την πρώτη ώρα του λόγου επειδή θα επιστρέψουμε δυνατή μάχημη με τα προγνωστικά μας, με τα ρετρό μας, με όλα όσα απασχολούν ως επιτοπλίστων το παιχνίδι αυτής της Κυριακής. Πάω Κάρης 7:30 στο γήπεδο της Τούμπας. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε. Όχι, δεν είναι 6 ώρα, μην τρομάζετε. 7 και 6 πρώτα λεπτά. Αλλά δεχθήκαμε πιέσεις ο λίγον τίμπουλικ να ξαναμεταδώσουμε το κομμάτι για φίλους ακροατές και φίλες ακροάτριες που συντονίζονται τώρα με την εκπομπή μας. Οπότε δεν μπορούμε να χαλάσουμε κανένα χατήρι. Εντάξει, δεν ήρθε ρε παιδί μου και κανένα υπερτριήμερο για να το εορτάσουμε τόσο πλουραλιστικά. Αλλά είναι μια μικρή νίκη της εργατιάς. Κάθε ανάπαυλα από το κάματο. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Έλα ρε Μπαμπίνο, καλημέρα. Καλημέρα. Συντονίστηκα τώρα σχεδόν. Είδες, σε κάλυψα και εσένα. Και με κάλυψες και εμένα ρε φίλε. Και εμένα. Τι γίνεται. Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ. Έδωσες προγνωστικό. Όχι ακόμα, δεν πρόλαβα να τα πιάσω τα ματσάκια και τα σκοράκια και τα τι αυτά, οπότε ακούω εσάς. Η Ολυμπιακάρα δυστυχώς αποκλείστηκε. Δεν τα κατάφερε ο Ολυμπιακός. Δεν τα κατάφερε, κρίμα. Τον ΠΑΟΚ το συνέφερε αυτό. Όσο προχωρούσε ο Ολυμπιακός, θα είχε στραμμένα άλλου τα νότα του. Εννοείται με τους άμπαλους που έχουμε μπλέξει και χαίρονται. Θα έχει την προσοχή του Ολυμπιακός στο Europa League. Έτσι. Γιατί και ένα παιχνιδάκι να του κάτσει ΑΕΚ Ολυμπιακός στο κύπελλο θα είναι ακόμα πιο τέλεια. Ναι. Κάτσε να περάσει και εσύ πρώτα τον Πανιόνιο. Ναι, καλά, σίγουρα δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι, αλλά θεωρώ ότι. Όπως και να έχει, έχουμε το προβάδισμα για να κερδίσουμε τουλάχιστον το παιχνίδι. Ναι. Και γιατί με ένα μηδέν σκοράκι περνάς. Ένα γκολ πιστεύω θα μπει. Σωστό και αυτό. Το ματσάκι, φίλε, το βλέπω 3-1, όπως έλεγα και το Ολυμπιακού 3-1. Ναι. Βέβαια, υπάρχει ένα... Προσπαθούν να δυναμητήσουν λίγο το κλίμα οι φίλοι μου οι Αριανοί. Και...
Γιατί θα μπουν με ψυχολογία Ολυμπιακού μέσα, θα προσπαθήσουν να διακόψουν το παιχνίδι. Τα γνωστά θα κάνουν. Δεν νομίζω. Εγώ νομίζω. Τι λέει, γιατί τέτοια ανακοίνωση εσχρή, γιατί μιλάμε για ανακοίνωση εσχρή πραγματικά, μόνο ένα Super 3 μπορεί να βγάλει. Κανένα άλλο. Δεν ξέρω, δεν ασχολήθηκα και δεν διάβασα οπότε... Και καλά έκανες. Ναι, δεν μπήκα. Ένα νοκετό πραγματικό, ας πούμε. Η ΠΑΕ ΠΑΟ κάνει πάρα πολύ καλά και ο ΠΑΟ που δεν ασχολείται και δεν ανακατεύεται. Έτσι. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι. Γήπεδο. Εμείς κοιτάμε γήπεδο τώρα, όλα τα υπόλοιπα... Ναι, αυτό. Αυτά νομίζω συζητάμε, τα σκοράκια μας, του σκόρερ, το πώς θα παίξουν, μπαλίτσα να δούμε. Οι εποχές στις οποίες μπορούσες να δημιουργήσεις κλίμα και να βγεις κερδισμένος έχουν περάσει. Το περσινό το πάθημα έγινε μεγάλο μάθημα και ο ΠΑΟΚ το έχει καταλάβει αυτό, έχει επικεντρωθεί στο ποδόσφαιρο και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε, φίλε. Ας χαρούνε το ότι έρχονται να παίξουμε την καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Μάλιστα. 3-1 λοιπόν, λες άνετη νίκη του ΠΑΟΚ, δηλαδή την Κυριακή. Νομίζω άνετη νίκη. Μάλιστα. Ωραία. Όλα καταγράφονται. Όλα είναι εδώ. Δευτέρα είναι η επαλήθευση. Δευτέρα θα δούμε. Δευτέρα η επαλήθευση. Θα περιμένω και το φίλο μου τον Πασχάλη ανεξαρτήτως του αποτελέσματος. Ναι, όχι, το είπε. Θα είναι εδώ, θα είναι εδώ. Δευτέρα θα δούμε ποιος θα είναι ο Σταλεγάκιας και ποιος θα δικαιωθεί. Έτσι, γι' αυτό ζούμε. Καλημέρα. 2-31-0-2-87-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα ίντερνετ και στη σελίδουλα μας και εκεί βρισκόμαστε και ανταμονόμαστε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ανταλλάσσουμε οτιδήποτε χαζαμάρα βρούμε στο διαδίκτυο. Πολλές φορές όμως αυτά που μου στενετε σας έχω προλάβει. Εννοείται. Όπως αυτό που μου έστειλε ο φίλος μου ο Χρήστος, για το ότι το βάλαμε και στη σελιδούλα μας, για το ότι υπάρχει μια πρόταση το 2024 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του, νομίζω στην Ιαπωνία γίνονται 2024, να μπει, λέει, μια πρόταση το Γάλλο, να μπει το break dancing. Break dance αυτό, καρέκλα δηλαδή. Θα τα λέμε όλα, πρωταθλητές θα ήμασταν σε αυτό. Άσπρη κάλτσα, θα ερχόταν κάτι παλιά τσουλουφικά παιδιά. Σε λίγο θα προτείνουν και τη ζούζα και την κόντρα. Αλλά είναι μια πρόταση που εμάς μας βρίσκει πάρα πολύ, πάρα πολύ σύμφωνους. Αλλά όλα αυτά τα είχαμε, σας τα είχαμε προλάβει. Αγωνιστικούλα έχουμε όμως, 22η ημέρα, τα προγνωστικά της παρέας. Αύριο Σάββατο στις 4 η ώρα, Ξάνθη Λεβαδιακός. Η Ξάνθη απέχει πολλά παιχνίδια από την νίκη. Ο Λεβαδιακός ίσως να μπει και τώρα στην πορεία όπου μετατρέπεται σε Μπαρτσελώνα. Η Ξάνθη την παλεύει την Ευρώπη. Την παλεύει την Ευρώπη, αλλά μένει λίγο πίσω. Ο Άρης είναι πιο μπροστά. 0-1. Μπαμ του Κομπότη μέσα στα πηγάδια. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα Μπαμπή, καλημέρα. Καλώς τον. Sorry που διακόπτω αυτό το τεράστιο έργο τώρα που κάνεις. απλά πρέπει να ακουστούν κάποια πράγματα. Okay, σε κάποια πράγματα έχει δίκιο ο προηγούμενος φίλος. Okay. Όσον αφορά την ανακοίνωση, κάποια πράγματα ήταν όντως έξω από τα νερά. Ναι. Κάποια πράγματα ήταν όντως πραγματικά, δηλαδή αρχίσαμε πάλι στο Βόλο κτλ. Okay, φτάνει αυτή η κουράση. Ανάμεσα στους οπαδούς okay. Τώρα υπάρχουν και οι οπαδοί αυτή τη δουλειά έχουν. Να βγάζουν αυτές τις ανακοινωσούλες και να παίζει ο ένας με τον άλλον. Όχι, εγώ την έχω, συγγνώμη, πιο. Εν πάση περιπτώσει. Πιο μεγάλη την ανακοίνωση. Ναι. Α, μας είπε όμως ο φίλος για την ανακοίνωση που βγάλανε οι φίλοι του ΠΑΟΚ χθες. Mm-hmm. Τρέξτε φυτά να πάρετε το σκουφάκι. Ναι, αυτό. Ναι, η Northlands, πώς λέγονται αυτοί. Δεν το είδα αυτό. Ναι, τρέξε φυτά στην μπουτίκ να πάρετε το σκουφάκι, π.χ. Επίσης, ας μας πει ο φίλος, ποιο ΠΑΟΚ Άρης έχει διακοπτεί.
Ποιο ΠΑΟΚάρης μέσα στο Χαριλάο. Όχι, όχι, ΠΑΟΚάρης που θα έρθουν πάλι να προκαλέσουν. Ποτέ δεν έχει διακοπή. Εντάξει. Μπράβο. Οπότε εντάξει, καλό είναι αυτό. Εντάξει, ούτως ή άλλως πολλά με λίγα θα έρθει το μάτς. Υπήρχαν παιχνίδια που έπρεπε να διακοπούν εκείνα τα χρόνια, αλλά παίζονταν κανονικά και με τον ΟΗΕ. Με τον ΟΗΕ μέσα. Και των δύο ομάδων μέσα. Ναι, ναι, καλά ήταν. Δεν είχε γίνει τίποτα. Τώρα θα έρθουν φέτος. Ποιος να το κάνει, για ο Ρόους. Ναι. Ή ποιος. Ποιος να κάνει μανούρα, ξέρω. Ναι, ναι. Δεν υπάρχουν αυτά. Όχι, όχι, μια χαρά, μια χαρά. Μα, δηλαδή, μα ίσως ήταν το πιο light derby όλων των εποχών. Όχι, το κλίμα. Το είδαμε και από το παιχνίδι του Κυπέλλου. Άντε πες, το παιχνίδι του Κυπέλλου ήταν λίγο... Εκείνη ήταν και το πρώτο. Το είχαν ότι και ο Άρης είχε μια σιγουριά ότι μπορεί να περάσει. Τελικά εξελίχθηκαν διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά είδαμε και το παιχνίδι του Κλεάνθης Βικελίδης. Πόσο καλά κύλησε μέσα και οι παίχτες μεταξύ τους με ανατροπή μέσα στο Χαριλάου, έτσι. Mm-hmm. Και δεν έγινε, όχι δεν έπεσε κάτι. Δεν και υπάρχει, τον Βάρτα να κάνει τα δεκά του εκεί πέρα στον πάγκο. Δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί οτιδήποτε. Ίσως φέτος οι Αριανοί το πάνε πιο λαού-λαού, δεν πάει. Δηλαδή εντάξει, άλλο κάνουν. Και στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Δεν υπήρχαν αμάν τίποτα πράγματα με μετά. Δεν θα γίνει τίποτα. Δεν θα γίνει τίποτα γιατί αυτό που είπε ο φίλος ο προηγούμενος, ακριβώς μόλις έκλεισε, ότι το περσινό του έγινε μάθημα, όχι μάθημα, έγινε μαθηματάρα. Ναι, ναι, όλοι, όποιος έχει καεί. Προγνωστικό δίνεις. Προγνωστικό θα πάω με το 2-1. 2-1. Για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Βάζεις τον ΠΑΟΚ να κερδίσει, μάλιστα. Ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει. Κοίτα, όπως και να το δεις είναι ανώτερος φέτος, έτσι. Εντάξει, ισχύει αυτό, ναι, ξεκάθαρα. Όπως και να το δεις. Ακόμα και το timing, να το πετύχαινε στον ΠΑΟΚ λίγο εκεί που είχε κάνει την κυλίτσα που δεν είναι 1-0 με το ζόρι, να πω άντε, να πάει να το κλέψεις, κανένα χικάκι. Καμιά κόντρα, καμιά αντεπίδεση. Βέβαια από την άλλη μπορώ να σου πω εγώ το εξής, ότι αυτό το timing που λες ότι η ομάδα πετυχαίνει τριάρες, πεντάρες, ίσως να δώσει και μια σχετική υπεροψία. Ναι, οπότε μπορεί, ξέρω, μπορεί, αλλά άμα βάλει ένα γρήγορο γκολ όπως με τον Ολυμπιακό μετά δεν έχει... Σκοράρει γρήγορα γενικά ο ΠΑΟΚ τον τελευταίο αυτό, καιρό. Αυτό, μετά δεν έχει επιστροφή, μετά δεν έχει επιστροφή. Μάλιστα. Ο Άρης θα ποντάρει εκεί στην κόντρα. Κόντρα, εντάξει. Εκεί, στην κόντρα θα ποντάρει, μπας και γίνει κλέψη και κανένα βαθμό, βάλει κανένα γκολ, ξέρω εγώ τι περίπτωση. Μάλιστα. Έγινε. Αυτά, παιδες. Σε φιλούμε. Καλώς από τον Κυριακό. Επίσης, έτσι. Έλα, και τέλος τη δουλειά. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, ρε Μπαμπή. Καλώς τον. Πήρε ο Κρίτος να μου πει γιατί αναφέρει την ανακοίνωση που έβγαλε το Super 3. Η ανακοίνωση που έβγαλε φίλε το που γάλανε οι Βόροι αναφέρεται με 50 λέξεις, με 30 λέξεις σε αυτούς που και στο τμήμα marketing όπου μυρίζονται λίγο χρήμα και κατευθείαν βγάζουν ένα σκουπάκι προς πώληση και τρέχουν να τα αγοράσουν κάποιοι και τους προφερούν στην καιρό. Δεν αναφέρει πουθενά το όνομα της Παϊάρη. Εντάξει. Ούτε η ιστορία του συλλόγου. Άμα θέλουν να γράψουν για αυτά, έχουν να γράψουν. Έτσι. Αναφέρθηκε καθαρά και ο παδός του ΠΑΟΚ που τρέχουν να αγοράσουν ένα σκουπάκι. Εντάξει. Δεν έχει καμία σχέση η μία ανακοίνωση με την άλλη. Το ποδόσφαιρο, όπως έλεγε και ο Ψωμιάδης, είναι business. Έχουμε να κάνουμε με ανώνυμες εταιρείες οι οποίες διαθέτουν προϊόντα. Και αν ήθελε να με πείσει ότι η ανακοίνωση δεν είναι για να δυναμικήσει το κλίμα, δεν χρησιμοποιεί αυτούς τους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποιείς, έτσι. Καθ' όλη τη διάρκεια της. Έχει χίλιες λέξεις. Χίλιες. Και οι χίλιες προκαλούν φίλοι. Καλημέρα. Ας πάμε, εμείς μένουμε έξω από όλα αυτά. Ως εκπομπούλα και ως ψυχοσύνθεση και ως ιδιοσυγκρασίες. Κοιτάμε καθαρά το προκείμενο που είναι η μπαλίτσα μέσα στο γήπεδο. Και αυτό μας διαφέρει και την κοντρίτσα την αγαπάμε και την ευνοούμε και την αφήνουμε. Και εδώ αναμεταξύ των πες ό,τι θέλεις. Θα σε κάνω, θα σε ράνω, θα σε σκίσω, θα σε πάρω, θα σε πετάξω στα βράχια. Αλλά μέχρι εκεί. Στα πλαίσια τα ωραία, τα δικά μας τα πρωινά. Νομίζω είναι... Εγώ τουλάχιστον προσωπικά το απολαμβάνω. Το απολαμβάνω να συμβαίνει αυτό. Γενικότερα. Αλλά πόσο μάλλον στην...
στο δικό μου πεδίο δράσης που είναι αυτό το διωράκι. Ουδέποτε δεν αποτρέψαμε κάποιον φίλο ακροατή να τηρήσει έτσι ουδέτερη στάση αυτά τα παλαιά, με όλες τις ομάδες και τέτοια. Πες ό,τι θέλεις. Εφράσου, θα πάρεις την απάντησή σου, θα βγει κάποιος από πίσω, πήραν από για τον προηγούμενο και ούτω καθεξής. Anyway, είμαστε στην διαδικασία των προγνωστικών γιατί έχουμε και τις προφητείες. Το θεάριστο έργο, είπε ο φίλος ακροατής. Για να φτάσουμε να καταλήξουμε τώρα. Ακόμα δεν έχω σκεφτεί τι θα δώσω το Πάου Κάρης γι' αυτό. Πετάω την μπάλα στην κερκίδα. Ξάνθη Λεβαδιακό το δώσαμε 0-1. Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος Αθηνών στις 5 και 4 του Σαββάτου. Ο Αστέρας και αυτός προέρχεται από αλλεπάλληλες αποτυχίες. Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος έφαγε και μια ξεγυρισμένη τριάρα πριν από δύο γνωστικές από τον Άρη. Με τον Ατρόμητο, άντε ας το δώσουμε 1-1. Όλο το βάζει τον Ατρόμητο να σκοντάπτει και όλο παίρνει τα διπλά με διαψεύδι. ΑΕΚ Απόλλων Σμύρνης 4-0 επίσης το απόγευμα του Σαββάτου. Την Κυριακή, Πανιώνιος Παναθηναϊκός στις 3 η ώρα 1-2. Λαμία Λάρισα 1-0. Και ΠΑΟΚ Άρης Θεσσαλονίκης. Τι να δώσουμε. Εντάξει, βλέπω τον ΠΑΟΚ να κερδάει. Είναι η αλήθεια. Με μία απόδοση νομίζω και όλα τα στοιχήματα για το διπλό του Άρεος να εκτινάσετε στα ύψη. Κάτι 10, κάτι δεκάρια, κάτι τέτοια κουφά. Από την άλλη μπορείς να πεις ρε παιδί μου ότι είναι ένα τοπικό ντέρμπι. Ο Άρης δεν αποτελεί αμεληταία ποσότητα, μια χαρά. Βρίσκεται και στα πάνω του τον τελευταίο καιρό. Οπότε μπορείς να το δεις και σαν ένα από την άλλη, λέω, value bet. Στο 11 είναι το διπλό. Στο 1.33 είναι ο άσος. Παρ' όλα αυτά βλέπω τον ΠΑΟΚ να κερδάει ένα χορταστικό παιχνίδι με ανατροπές, με διακυμάνσεις. Θα θέλαμε 3-2. Έτσι το βάζω. Και Φετβατζίδη στα σκοράρι. Να η πρόβλεψη. Εκεί κι αν είναι το Φετβατζίδη πρέπει να τον δίνει. Κάμια πενινταριά, είναι η αλήθεια. Και την Δευτέρα το πρόγραμμα της 22ης αγωνιστικής ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Όφι. 2-0 θα κερδίσει ο Ολυμπιακός τον Όφι και Πανετολικός ΠΑΣ Γιάννενα, το ντέρμπι της Δυτικής Ελλάδος. 3-0 θα κατατροπώσει ο Πανετολικός τον φετινό χλιαρό ως κακό ΠΑΣ Γιάννενα. Αυτές κυρίες και κύριοι είναι οι προφητείες μας για αυτήν την αγωνιστική. Επί του πρακτέου βέβαια η επαλήθευση. Για να έρθουμε εδώ, μια φορά πιάσαμε 6-7 στα 8 και θα το λέμε και θα το μνημονεύουμε και 4 σκοράκια SI. Αλλά μια φορά γίνονται αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ το φιλακουάμον κοινό που περίμενε να ολοκληρώσω τις προφητείες μου και να συνεχίσει την παρέμβασή του στην εκπομπούλα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, να δώσω και εγώ τα δικά μου τα προγνωστικά. Βεβαίως. Γιατί πριν έδωσα του Δημήτρη από τη Βέρεια. Ναι. Εγώ που είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος και πιστεύω να γίνει ένα καλό παιχνίδι, πιστεύω σε ένα δυνατό Άρη. Το βλέπω over 3,5, no goal και άσο. Μάλιστα, δηλαδή 4 και πάνω. Αυτό. Εντάξει, και με 4-0 πληρώνεσαι και με 5-0 πληρώνεσαι. Μάλιστα. Ας έχουμε χαμηλά την μπάλα, ας είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι. Είναι πολύ καλός, είναι πολύ δυνατός ο Άρης. Μάλιστα, οκ, καταγράφεσαι. Έγινε, τσάω. Αισθάνομαι όταν το λέω το καταγράφεσαι σαν να είμαι ο υπερκοριός της ΕΥΠ. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, βέβαια, καλημέρα. Καλημέρα. Να σε ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Επιβεβαίωση σήμερα θα διάτωσε ότι θα έρθει. Ναι, το έχει πει. Ότι η Δευτέρα θα είναι εδώ να εξαρτήται του αποτελέσματος. Περίμενε εγώ. Γιατί ρωτώ, γιατί εγώ ήμουν αυτός που σου είπε. Ναι. Νικήσει. Ναι, και, και χθες το έθεσα ως ερώτημα και είπε όχι. Να είμαστε. Προστιμήντο, εγώ παράγουσα. Ναι, win-win. Εκτός τώρα αν έχει καμιά κακοκαιρία τη Δευτέρα, είπαμε. Εντάξει τώρα. Η ωκεανής μπορεί να πειράσει. Εγώ παράκουσα, εγώ δεν θα σπουδάσω. Λοιπόν, τι καλά, για την ανακοίνωση του Σουπέρα. Εγώ, όχι για τη συγκεκριμένη, δεν θέλω να το κάνω τη σχολιάση.
Θυμάμαι όμως μια ανακοίνωση πριν λίγο καιρό, ίσως πλησιάζει και χρόνο, αυτή η περίφημη για το λιμάνι. Που ο Σούπερ 3 θυμήθηκε το λιμάνι, μαζί τους και εγώ είμαι υπέρ του δημοσίου χαρακτήρα και, έπειτα οξύς, είμαι μαζί τους. Με την έννοια ότι είμαι υπέρ του δημοσίου χαρακτήρα του λιμανιού. Μπράβο. Όμως, κάτι ξεχάσανε. Δηλαδή, είδαμε το... με την έννοια ότι δίπλα τους είναι και το αεροδρόμιο. Τους διέφυγε. Ναι. Είμαι υπέρ της, για τον ΟΤΕ, τη ΔΕΗ. Ναι. Το νερό και πολλά άλλα. Ναι, τα... Αν είναι ανήκει στη Θεσσαλονίκη το λιμάνι που όντως μαζί τους. Αλλά από εκεί και πέρα τέλος πάντων. Θα πρέπει να αναφέρεις και στις υπόλοιπες κρατικές δομές οι οποίες... με πολύ μικρό ναι, αντίτυπο παραχωρήθηκαν σε ιδιώτες. Ναι. Αν έχεις τέτοιες ευαισθησίες, και εγώ που συνερίζομαι αυτές τις ευαισθησίες, μαζί σου, αλλά όχι ένα μέρος συγκεκριμένο, έτσι εντάξει. Από εκεί και πέρα, νομίζω το πρόβλημα του Άρη, δηλαδή δημιουργείται ότι και δεν θα ξεπεραστεί όσο ασχολούνται με τον ΠΑΟΚ. Νομίζω εμείς αυτό το λάθος το κάνουμε χρόνια. Σιγά σιγά βλέπω αλλάζουμε μυαλά σαν οπαδί του ΠΑΟΚ, να αντιμετωπίζουμε λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Ίσως θα μου πεις ότι βοήθησε και ο ερχομός του Σαββίδη, δεν ξέρω. Ωστόσο, ο τρόπος... Εντάξει, ας μην ξεχνάμε ότι ο Άρης ήταν σε όλη αυτή τη διαδικασία, σε όλη αυτή τη μετάβαση του ΠΑΟΚ, ήταν απόν από την κατηγορία. Σε τι θα επηρεάζει δηλαδή, όταν ήταν παρόν. Εντάξει, δεν ξέρω τι θα επηρεάζει, αλλά... Απλά θέλω να σου πω είναι... Όχι, το θέτω ζήτημα στον βαθμό της ενασχόλησης. Ήταν λογικό κάποιος που άκουσε τα τελευταία 4 χρόνια να μην ασχολείται με τον Άρη, γιατί δεν ήταν αντίπαλός του. Δεν το είπαμε αυτό. Είναι δυνατό να μην ασχολείται, με την έννοια ότι έχεις πολλούς Αριανούς και, αυτοί πολλούς παοξίδες και είναι αδύνατο να μην ασχολείται. Όσα χρόνια να περάσουν, όπου και να βρεθούμε, αυτή θα είναι η αντιπαλότητα και αυτή θα είναι η κόντρα ακριβώς για τους λόγους τους οποίους ανέφερες. Σίγουρα, όμως... Όταν θα πάρει ψωμί, θα πετύχεις τον Αριανό ή το αντίστοιχο, τον Παοξή. Συμφωνούμε μέχρι εδώ και αυτό είναι το λογικό και το θεμητό να θες. Το ωραίο. Από εκεί και πέρα, όταν έχεις εσύ εντοπίσει ως μόνιμο και πρόβλημά σου, δηλαδή αιτία των κακών σου, τον Παοξ και τον Σαββίδη, είναι για μένα μαθηματικά ότι θα έχεις την ίδια κατάληξη με τις προηγούμενες προσπάθειες. Μάλιστα. Αν δεν προσπαθείς να βελτιώσεις εσύ τη δική σου τη θέση, τη δική σου ομάδα σε κάθε περίπτωση, δεν θα λύσεις προβλήματα. Εγώ νομίζω ότι ο Άρης φέτος τη βελτίωσε πάρα πολύ την θέση του και η χρονιά είναι πετυχημένη όταν επιστρέφεις, είπαμε, μετά από 4 χρόνια δύσκολα, όταν είσαι στη γάμα εθνική και δεν ανεβαίνεις καν. Όταν είσαι στη Β' Εθνική και δεν ανεβαίνεις πάλι, δηλαδή τρως δύο λεπάλληλες κατραπακές, που ως οντότητα έπρεπε να τα περνάς αέρα, η φετινή παρουσία στην πρώτη Εθνική, εγώ δεν την περίμενα τόσο καλή, να σου πω την αλήθεια. Καλή. Ναι. Πολύ καλή. Ναι. Εντάξει, θα συμφωνήσω όμως, μην ξεχνάς ότι και τις άλλες φορές που επέστρεψαν από τις κατώτερες κατηγορίες, πάλι είχαν καλές κινήσεις. Ναι. Αυτό όμως είναι η νοοτροπία και ο μεγαλειοδιατισμός χωρίς να έχει βάση, τους οδήγησε στην επόμενη πτώση. Νομίζω όπως αναφέραμε πριν ότι οι παοξίδες φαίνεται να βάλανε λίγο μυαλό ή να είναι λίγο πιο συμμαζεμένοι ή μάλλον πιο συγκρατημένοι, δεν ξέρω πώς να το πω μάλλον, με τα όσα συνέβησαν πέρυσι. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στην περίπτωση του Άρη, ότι δεν επικρατεί εκείνο που υπήρχε πριν από χρόνια. Η μεγάλη ιδέα. Είδαμε. Είναι πιο χαμηλά η μπάλα και πιο συγκεκριμένες και συγκρατημένες οι κινήσεις. Είδαμε. Αυτό. Μάλιστα. Να δώσω και τα προγνωστικά. Βεβαίως, αυτό θέλουμε. Ναι. Δεν παίζω και στοίχημα και όσες απόπειρες έκανα ήταν χειρότερες ή ήταν αποτυχημένες. Βλέπω όμως ότι αυτός ο ΠΑΟΚ έχει δώσει δείγματα, τι δείγματα, σοβαρές ομάδες. Δηλαδή δεν είναι ότι θα μπει κάποια ομάδα και θα του κάνει εύκολα ζημιά. Είναι μια συγκροτημένη, έχει καλή, ξέρει τι γυρεύει μέσα στο γήπεδο. Αυτό που σου δίνει την εντύπωση ότι αυτή η ομάδα, αυτό που θέλει κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα μέσα στον αγώνα θα το πάρει. Μάλιστα, οπότε τι λέμε, πόσο βλέπουμε. Εντάξει, πιστεύω
αν πάρουμε και δεδομένα αυτών που ασχολούνται με αυτό εδώ πέρα το επαγγελματικά, δηλαδή το στοίχημα. Η πρόβλεψη δεν έχει να κάνει με το στοίχημα. Ναι, θέλω να σου πω, εγώ τώρα είμαι και οπαδός, ας πούμε, και το βλέπω λίγο. Ναι. Ας δούμε αυτούς τους επαγγελματίες που ασχολούνται και παίζουν 100. Γι' αυτό είναι εκατομμύρια αυτά εδώ πέρα. Το 1,33 με το 11. Ναι. Νομίζω δεν αφήνει πολλά περιθώρια. Μάλιστα. Σκορ, δώσουμε ένα σκορ. Α, δεν ξέρω από τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Οπότε δεν το, καλά. Δεν το έψασα. Θα σου πω την επιθυμία μου. Α, την επιθυμία αυτό, εντάξει, είπαμε. Άλλο το μεγάλο, ποντάρισμα. Μεγάλο, η επιθυμία είναι. Ναι. Όλα όσα έχουν προϋποθεί, δηλαδή ότι είναι και ντέρμπι και αυτό ισχύει, έτσι. Ναι. Και ό,τι και να είναι, πάντα είναι ένα ντέρμπι και θα είναι δύσκολο. Και αυτό ισχύει, όλα ισχύουν. Ναι. Μάλιστα, με απέφυγε σε τεχνιέντος. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Τσάω. Εντάξει, διαφορά η προφητεία από το στοίχημα. Το στοίχημα έχει να κάνει με αριθμούς, με πονταρίσματα, με value, for money, value bet, πώς τα λένε και αυτά. Η προφητεία είναι προφητεία. Πετάμε έτσι. Αυτό θα έρθει 5, 6, 10, 100, οτιδήποτε. Λοιπόν, 7 και 31 πρώτα λεπτά θα πάμε να κάνουμε την τελευταία μας διαφημιστική ανάπαυλα. Εδώ στο λόγο επειδή συντονισμένοι να επιστρέψουμε μαζί χέρι-χέρι για το υπερδυναμικότατο φινάλε της εκπομπής. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή στο Λίπερο 107,4. Στο τελευταίο περίπου μισά ωράκι της εκπομπούλας μας, 7 και 40 πρώτα λεπτά. Δεσπόζει ασφαλώς στην ειδησιογραφία και στο αντικείμενο, στον κύκλο εργασιών της εκπομπής. Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άρη, προβλέψε κατέρωθεν. Θα σας κάνουμε, θα σας ράνουμε, θα σας δείξουμε όλες αυτές οι ομορφιές, η πεμπτουσία του ποδοσφαίρου, του δικού μας, του καφενιακού αυτού που απολαμβάνουμε. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στη σελιδούλα μας και εκεί καταθέτουμε τον μηνυματικό μας οβολό και την παρουσία μας με την εκπομπούλα. Ο καιρός κάνει μάλλον τα χατήρια στην μπουτίκ, όπως είπαμε, που θα βγάλει σε κυκλοφορία τα σκουφάκια του Λουτσέσκου. Εντάξει, και αυτό είναι ένα μέσο να αντλήσεις έσοδα. Μην ξεχνάμε ότι η ΠΑΕ είναι ανώνυμες εταιρείες και εκεί αποσκοπούν στην... Ο βασικός κανόνας πολιτικής οικονομίας είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους με το δυνατότερα μικρό κόστος, το ελάχιστο κόστος. Στην περίπτωση του ΠΑΟΚ βέβαια δεν συμβαίνει αυτό, γιατί τα λεφτά που έχουν πέσει στην ομάδα καμία απόσβεση δεν έχουν στην παρούσα φάση, μόνο ηθική θα έχουν. Από τη στιγμή βέβαια που σιγά σιγά αρχίζει και πουλάει, έδωσε τον Μπρίγιοβιτς τον έναν τον άλλον, ίσως να αρχίσει να μικραίνει το ισοζύγιο, τέλος πάντων. Κατά τα άλλα, σε μια υπερκορυφαία είδηση που μας έρχεται από που άλλο, την Πελοπόννησο, από την μαγευτική Ηλία. Γιατί θα μπορούσε να έχει όλα. Γενικότερα, άμα ψάξετε την... μπείτε σε κανένα Ηλία Press και τα λοιπά, θα δείτε μαγικά πράγματα. Και δεν ξέρω αν το είδατε. Κάνουμε τώρα έτσι μια παρεκτροπή, αλλά και μόνο ο τίτλος, πενταπλό κόμπο, πώς συνέβη όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή από τον τίτλο κάνεις και το κλικάρεις. 78χρονος λέει στην Ηλία, ο οποίος στο παρελθόν είχε συλληφθεί διότι πραγματοποιούσε σεξουαλικές επαφές με σκύλους, συνελήφθη καθότι επιάστη να αυνανίζεται πουλώντας ρίγανη. Χάος. Από όπου και αν το πιάσεις. Δεν ξέρω τι ευεργετικές ή έτσι
ανυψωτικές ιδιότητες έχει η ριγανούλα. Μπορεί, θα το ψάξουμε. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Πήρα να πω ότι αυτό που είπατε δεν είναι έτσι ακριβώς. Για ποιο λέτε? Δηλαδή, σχετικά με το ότι άρχισε να πουλάει. Δεν πουλάει. Πληρώσανε το... πώς το λένε, τη ρήτρα. Ναι. Και αναγκάστηκε να τον δώσει. Δεν πούλησε. Εντάξει, μικρή... Δεν πήγε προσπόληση. Έχει τεράστια διαφορά. Μικρή διαφορά είναι τώρα. Τεράστια. Άλλο να λες πουλάω έναν παίκτη όπως κάναμε με το Βιερίνια, που όντως τον πουλήσαμε. Υπήρχε ζόρι. Οικονομικό. Είναι... Και άλλο να έρχεσαι πρωτετελεσμένο και να μην μπορεί να κάνει. Πάλι πώληση όμως είναι. Από τη στιγμή. Αναγκαστική πώληση. Είναι όμως πώληση αυτό. Δεν μπορείς όμως. Άλλο να μην μπορείς και άλλο ναι, να το. Στον ισολογισμό θα έχει γραφτεί. Ναι. Ναι. Γιατί λέτε, είπατε ναι. Συγγνώμη, ότι άρχισε να πουλάει. Ναι. Δεν άρχισε να πουλάει. Στον... Του δώσαν τη ρήτρα και υποχρεώθηκε. Στον προσπάθησε, του πολέμησε όσο μπόρεσε, ναι. Αλλά δεν γινόταν. Άσχετα αν τον πάω του βγήκε σε ναι. Καλό τελικά. Στον ισολογισμό, η εγγραφή που θα πραγματοποιηθεί θα λέει εντάξει, πώληση. Φυσικά, μα δεν θα το πάρει και έτσι. Το δεν θα λέει ρήτρα και... Άρα, εννοείται. Ναι, άρα εννοείται αυτό. Εγώ εννοείται. Έτσι πως το εξέφρασα δεν είμαι λάθος. Ήταν λάθος. Εντάξει, γιατί σας... ήταν μεγάλη η διαφορά. Ναι, σας εξηγώ. Άλλο πουλάω κάτι στο σπίτι σου μέσα. Πουλάω εταιρικά. Κάτι κατά ανάγκη, ναι. Γιατί δεν τη βγάζω. Ναι, σας εξηγώ εταιρικά λογιστικά. Ξέρω πολύ καλά τι εκφράσεις χρησιμοποιώ και αυτό ακριβώς. Θα γράφει πώληση. Δεν θυμάμαι τώρα τον κωδικό. Εγώ ξέρω πολύ καλά ναι. Τι ακούω. Το άρχισε να πουλάει. Ναι, το 50. Δεν άρχισε να πουλάει. Ας με βοηθήσει κι ένας, γιατί τα έχω ξεχάσει τα λογιστικά. Ποιο κωδικό είναι. Δεν άρχισε να πουλάει. Ναι. Καθόλου δεν άρχισε. Να μάλιστα. Πούμε ότι βρέθηκε εξαπίνδυνα, να πούμε ότι ήταν κάτι που ίσως έπρεπε να το είχαν καταλάβει. Τελικά σας λέω, άσχετα βγήκε. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Ναι. Το θέμα είναι ότι δεν άρχισε να πουλάει. Μάλιστα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αναγκάστηκε να τον δώσει γιατί δεν μπορούσε εντάξει, να κάνει. Εντάξει, πέρυσι ας πούμε πούλησε τον... δεν ήταν πώληση του... του Τσίμηρο. Του Τσίμηρο. Άλλο όταν θες να τον δώσει. Ναι. Εκεί θες. Ναι, εκεί δεν είναι, ναι, πουλάω. Δεν είναι μια διαδικασία πωλήσεων. Αν αυτή τη θέση ναι. Θα πάρω κάποιον άλλον. Ναι, δεν το θεωρώ λίγο. Ναι. Το δεν, πουλάω. Δεν, άλλο αυτό. Ναι, δεν είναι μόνο. Δεν υπήρχε όμως τέτοιο θέμα. Ναι, λέω δεν είναι μόνο δεν ο Πουργιοβίτς. Δεν μπορεί να πουλάς το πρώτο σου βιολί έτσι θα καλά καθούμενα χωρίς να έχεις οικονομικό πρόβλημα. Ναι, τον πουλάς όταν έχεις ας πούμε την οικονομική απολαβή των 10 εκατομμυρίων που είναι... Την οικονομική απολαβή την οποία ναι. Ακόμα δεν πήρε, θα την πάρει σε 4 δόσεις. Εντάξει. Και την οικονομική απολαβή την οποία δεν ζήτησε. Μάλιστα, τέλος πάντων. Πάντων, εγώ βγήκα να πω αυτό, καλά, να, καλά, να γίνει ένα καλό εντάξει. Παιχνίδι. Βεβαίως. Και όλα τα άλλα θα τα δούμε. Σκοράκι έχουμε, σκοράκι, δίνουμε. Όχι, ποτέ. Ποτέ, γιατί δεν ξέρω τις συνθήκες τις άλλο αυτό, εντάξει. Παίζουν όλα το ρόλο του. Καλά, σίγουρα, εντάξει. Πάω και είναι μια ομάδα που βασίζεται στο να έχουμε την μπάλα κάτω, να κάνουμε τώρα το, αν έχει γλίστρες, αν έχει χιόνια, αν έχει τόνα. Δεν ευνοεί τον Πάο αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Δεν μπορώ να πω σκορόχι. Δυστυχώς, οι καιρικές συνθήκες δεν ξέρουμε ποιες θα είναι. Έγινε, ευχαριστώ για την παρέμβαση. Να είστε καλά, τσάω, τσάω. Τι ωραία, μου δόθηκε αφορμή να θυμηθώ και λίγο τα λογιστικά. Πολύ μεσοβέζικα, βέβαια. Ένας να μας πει ποια είναι η εγγραφή της πώλησης στη λογιστική. 38.00 το ταμείο, τίποτα άλλο δεν θυμάμαι. Και τις αμφωτεροβαρείς συμβάσεις, επισφαλείς πελάτες και ούτω καθεξής. Καλημέρα στη γραμμούλα. Συγγνώμη, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, εγώ έχω να δώσω προγνωστικά. Εάν χιονίσει, 0-1. Ναι. Εάν δεν χιονίσει, 3-0. Ναι. Ρώταμε. Τι καιρό θα κάνει? Όχι, ρώταμε γιατί το 0-1. Γιατί το 0-1. Θα έχουν αποκλειστεί στο Μακεδονία Παλάσι δική μας. Χαριλάου, Τούμπα είναι πιο κοντά. Πιο κοντά, ναι. Παραλία τέτοιο. Εκεί θα έχει κλειστεί η Μπότσαρη Μακεδονίας και αυτά θα είναι αποκλεισμένα από το χιόνι. Θα μπορεί να πλησιάσει η αποστολή. Θα πάνε οι άλλοι. Θα παίξουν. Θα προσπαθήσουν να κλωτσάνε την μπάλα. Θα κλωτσάνε την μπάλα. Του κάκου. Ένα γκολ θα βάλουν. 0-1. Χωρίς να πάμε εμείς. Αν δεν κατέβει ο ΠΑΟΚ. Αν κατέβει ο ΠΑΟΚ, 3-0. Μάλιστα, καλώς τα παιδιά δηλαδή. Ποιος είχε επίρεση, ποιος από τους φίλους δεν μπορούσε να συγκρατήσει. Ναι. Ότι του ΠΑΟΚ είναι λέει κάτι μαύρη, κάτι αυτά, κάτι μαυριτερά, κάτι Σύρι, λέει σαν Σύρι. Ναι. Ποιο το πρόβλημα. Ρε, ότι κοινή που μοιάζει με Αιγυπτιακό σκατζόχυρο.
Τους πείραξε. Ναι, καλά. Εντάξει, τώρα τον αναφερόμαστε, ας πούμε, στο χρώμα του θέρματος. Πάντα για τους άλλους φιλάθλους. Ο δικός μας όταν τα βάζει είναι από αυτός και πρικισμένος κιόλας. Εκεί χαιρόμαστε για τα χαρίσματά του. Ναι. Σε καμία περίπτωση θέλω να θεωρηθεί έτσι. Όχι, καμία ρατσιστική δεν θέλω. Όχι, αυτό λέω. Την κοινή ρε φίλε, επειδή είμαι καρτουνίστας, έχει μούρι κατσόχιο. Δεν ξέρω που έχει πάνω τη μύτη που κάνει πέταγμα, τη σα λάλλον είναι η μύτη. Και συνήθως έτσι εγώ ζωγραφίζω τους κατζόχυρους. Ναι, δεν το έχω παρατηρήσει. Από την πρώτη μέρα που τον είδα, ναι, λέω ρε φίλε αυτός, λέω μου θυμίζεις κατζόχυρο. Μάλιστα. Το στρογγυλοειδές αυτό, ναι. Ρε φίλε, σαν κατζόχυρο, άμα προσέξεις πάρα, δηλαδή πάτα τώρα στο Google ψάξε καρτούς κατζόχυρος. Ναι. Έχεις, άμα αν έχεις τώρα δώσει να γίνει κανένα 0-1 και θα σε παίρνω και θα σε λένε ως κατζόγυρος. Το 0-1 ρε φίλε, αν δεν κατέβει ο ΠΑΟΚ, αν αποκλειστεί στο Μακεδονία Παλάς. Μάλιστα. Μόνο αυτή είναι η περίπτωση. Έγινε. Αυτή, δηλαδή που θα βγουν οι άλλοι στο γήπεδο μέσα στο χιόνι, σουτάκι πασούλα για να περιμένουν την αποστολή αν δεν έρθει. Του ΠΑΟΚ αν έχει αποκλειστεί. Έχει 5 χιονιάδες και 3. Βέβαια, όσο πιο κοντά στη Μακεδονία Παλάς, δίπλα στην παραλία εκεί πιάνει πιο δύσκολα το χιόνι. Ναι, αλλά μέχρι να ανεβεί στα βορεινά, ναι. Να το ξεχάσουν και αυτό, την πιθανότητα του 1 του εκατομμυρίου. Εκεί κλώτσα, πού θα πάει ρε φίλε, μια μπάλα θα βάλουν μέσα. Μάλιστα. Να λένε. Έγινε. Φιλιά. 3-0, καλώς τα παιδιά, εντάξει, που λέει και ο μπάτρο κύρα Λεφάντου. Έγινε. Φιλιά, τσάου. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Ο σκατζόχυρος δεν γίνεται μαξιλάρι και ο αριανός φίλος. Δύο από τα πράγματα που υπάρχουν στη ζωή. Μόνο αδερφό. Λοιπόν, respect στην κυρία ναι, που σε έβαλε στη θέση σου. Ναι, νομίζω. Λοιπόν, ναι. Και άμα θέλεις για λογιστικά να πάρεις την Κοζάρεβα. Ναι, έτσι. Λοιπόν, ας βγει να μας πει ποια είναι η εγγραφή που πραγματοποιήθηκες. Respect, τώρα σπάσε τη ρίγανη, συνέχισε. Φίγα, τσάου. Έτσι, εν μέσω βέβαια της ανάκρουσης της ειδήσεως που προέκυψε από την Ηλία. Όλες αυτές οι καταγραφές. Για να κλείσουμε έτσι και με έναν διαφορετικό τόνο. Για τα όσα συμβαίνουν γύρω μας πέρα από τα ποδοσφαιρικά, θα έσκαγα άμα δεν το έλεγα. Γιατί και δεν είναι θεματάκι που μπορείς να πεις ότι και με θεματάκια και με θεματάκια, που λέει και ο Μάριος. Σε καμία των περιπτώσεων. Αμαλιάδα, στην Αμαλιάδα. Συνέλαβε 78χρονο γιατί λέει πουλούσε ρίγανη και αυνανιζόταν. Και είχε ιστορικό παρελθόν, ας πούμε, με ερωτικές περιπτύξεις με σκύλους. Δημόσια κιόλας λέει στο κέντρο της πόλης, στην Αμαλιάδα. Προσέχετε τις ριγάνουλες που θα πάρετε και τα καρπουζάκια ενίοτε. Πρόκειται, λέει, σύμφωνα και συγγνώμη στην γραμμή, θα την πάρουμε με πληροφορίες για τον ίδιο άνθρωπο που στο παρελθόν δύο φορές συνελήφθη γιατί συνουσιαζόταν με σκύλο σε δημόσιο χώρο. Πράξεις για τις οποίες του επιβλήθηκε η ποινή φυλάκισης 3,5 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες που καταγράφει το ilialive.gr, πως και δεν έχουν στην Πελοπόννησο, εκεί μάλλον στον πύργο, το iliarichto.gr. Είναι μονόδρομος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 78χρονος πραγματοποίησε αυτή την πράξη στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, στη συμβολή των οδών, αρχαία σύλληδας, απόγονος αρχαία σύλληδας και καλαβρίτων, όπου πουλούσε ρίγανη και παράλληλα αυνανιζόταν. Μπορεί να σκεφτόταν, ωρε φίλε, τι πράγμα έχω, θα το φας και... Μόλις περνούσε, λέει, κάποια γυναίκα από το σημείο, ηλικιωμένος επιχειρούσε να αυτοικανοποιηθεί. Βέβαια, οι περίοικοι και οι διερχόμενοι από το σημείο δεν άρχισαν να ενημερώσουν τις αρχές. Έτσι, μετά από λίγο, άνδρες του Τμήματος Ασφαλείας Ήλιδας πέρασαν χειροπέδες των 78χρονων με τις κατηγορίες περί ακόλαστων πράξεων. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, αγόρι μου. Καλημέρα. Έλα, αγόρι μου, λέει πάλι κάρι μου εσύ. Πού είσαι? Έλα, αγόρι. Σ' ακούω και ακούω και εκείνο το κλεωμένο, δηλαδή του σπίτι σου. Άντε τώρα να μην πω τώρα. Άκη, ηρέμησε. Άντε, γιατί τον ακούω, δηλαδή κάνω απομονή. Δηλαδή μην ξαναβγεί έτσι και μην πει με λαψούς. Δηλαδή τι είναι αυτό το πράγμα? Όχι βέβαια. Τέλος πάντων. Τι είναι αυτό τώρα? Είπαμε. Δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Εντάξει, ναι. Δηλαδή άμα ήταν το αντίθετο, τι θα λέγανε? Τίποτα, ο παιχταρά μας. Όχι, το αντίθετο και βγαίνανε αυτοί και ήταν πρώτοι. Τέλος πάντων, δεν το είπε, εντάξει, κάπως αλλιώς το δω. Τώρα ναι. Δηλαδή, άντε τώρα. Λοιπόν, πάμε στα θέματά μας. Λοιπόν, προχθές ήθελα να πω καλημέρα σε όλους τους φίλους μας, ακροατές. Βεβαίως.
Όταν κίνησα να πάω να πάρω την πετσέτα τη, από τη Λίβερπουλ, άκου, όχι, όχι, στον δρόμο το, όταν βγαίνεις από το Λίβερο για να περάσεις απέναντι, ναι. Πώς, τι οδός τη λέγεται, Λέοντος Λέον Σοφού. Από την πάνω μεριά. Εγνατία. Μπράβο, στην Εγνατία πάνω, ναι, ναι. Να προσέχουν δηλαδή η Χριστίνα, Κατερίνα όλοι. Ναι, Χριστίνα, Κατερίνα. Έχει κάτι, περίμενε, έχει κάτι τύπους εκεί, τι να σου πω τώρα. Ναι. Και κοιτούσαν οι τσάντες. Ναι. Τσάντες, όταν σου μιλάω τις τσάντες, δηλαδή άμα, όπως κάθεσε όρθιος σε μια Σαμαρία και κάθεσε, τους παρατήρησα, είναι 2-3 άτομα, καμιά 20-22 χρονών και κάνανε αυτή τη δουλειά. Κάνανε αυτή τη δουλειά, δηλαδή πήγα κοντά και είχα την τσάντα και η γυναίκα από πίσω μεριά όπως ήταν, δηλαδή όπως κάθεσε από την πίσω μεριά και περιμένα να δούμε πότε θα την πάρει. Το είδαμε τα δύο μάτια μου, είχα και τον οδηγό μαζί. Τον οδηγό, ναι. Είχες μάτια 14. Τώρα λέω να κατέβω, αλλά πού να κατέβω τώρα να δει. Ναι, πού να κατέβω. Αρκεί που το σκέφτηκε. Λοιπόν, ναι, γρήγορα στα, στα προγνωστικά της παρέας θέλω να μου πεις πάω Κάρης. Πάω Κάρης. Είπαμε 2-0, 2-0. Ναι. Και θα βγει ο Φευγάτο. Α, τα πούμε τη Δευτέρα τη Φευγάτο. Α, τα πούμε, τα πούμε τη Δευτέρα, τη Δευτέρα. Ναι. Άλλο, λέγε. Πες μου, αγόρι μου. Προγνωστικό για να κλείσουμε κιόλας. 2-0 είπαμε. Α, το ΠΑΟΚ. Εντάξει, 2-0 ο ΠΑΟΚ, αφού το έδωσε ο Φωτιάδης, τελείωσε. Από κατά... μπροστά το είπαμε, γεια. Από μπροστά το είπες, εντάξει. Ναι, το είπαμε, το είπαμε. Το είπαμε, το είπαμε. Λοιπόν, έγινε, σε ευχαριστούμε. Χαιρετώ, φιλιά, 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 τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Μιχάλη, πάρε τώρα ξανά τηλέφωνο Φωτιάδη και ανακάλεσε, γιατί εγώ την αναφορά στους μελαμψούς την έκανα σε φίλο πρωινό, πριν τις 6.30 που ξυπνάς εσύ, που έκανε αναφορά για τους κουρόχρωμους του ΠΑΟ. Ναι, όχι, για τον φίλο που το ανέφερε το. Δεν από μίλησε για σένα. Από 3.30 ώρα το πρωί το έπαιρε στην Πάπη. Ναι. Ο Μιχάλης να ταξίδιζε. Ναι, ναι, όχι, το είπα, αφού υποκλωμένης, ανέφερε. Α, το ανέφερε. Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ. Ναι. Ανακαλώ εγώ τότε, γιατί νόμιζα ότι ο Μιχάλης άρπαξε εμένα, με είπε μαλλιοτάγαρο. Όχι, όχι. Εγώ απλά είμαι βλαχοτάγαρο. Αυτό είναι, δεν είναι μαλλιαρό. Μάλιστα. Ένας άνθρωπος να μην μας πει τι γίνεται εδώ, φίλος μας, όταν πιάνει, μας λέει ότι είναι εκροή. Όταν δίνεις ένα περιουσιακό σου στοιχείο. Δεν ξέρω, ας μας βοηθήσει. Ένας λογιστής, ρε παιδιά, δεν υπάρχει. Πρόσεξε. Ναι. Είμαι 50 χρονών. Ναι. Πρώτη φορά από το στόμα το δικό σου άκουσα ότι το να πουλάς ρίγανη είναι αφροδισιακό. Ναι. Δεν ξέρω. Γιατί δουλεύει και σε 78 χρόνια. Έτσι, ακριβώς. Τα έγινε αυτά στην Ηλία. Δεν, εγώ δεν ξέρω. Τι ρίγανη ήταν αυτή, ρε. Έλα μου ντε. Δεν ήταν ρίγανη. Έλα μου ντε. Τι άλλο. Και δεν ήταν ρίγανη. Ναι. Βαλεριάνα και βάλε πέντε άνα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν μπορεί, ρε φίλε, να. Δηλαδή τώρα, κοίταξε, το πάω εγώ τώρα σήμερα τι είναι, Πέμπτη Παρασκευή. Ναι. Που έχει λαϊκή, ρε φίλε. Θα πάρω ένα μπάγκο, θα πάρω δύο σακουλάκια ρίγανη. Ναι. Θα τα στήσω σε ένα μπάγκο. Ναι. Θα είναι αφροδισιακό, θα λειτουργήσει ευεργετικά σε μένα αυτό. Θα πεις ότι τα αποτελέσματα, σύμφωνα με κλινικές μελέτες στον πύργο Ηλίας, στην Αμαλιάδα μάλλον, έχουν αποδείξει ότι... Το να πουλάς ρίγανη, όχι να τη χρησιμοποιείς, ούτε να την τρως, ναι. Ούτε στα φαγητά. Το να πουλάς μόνο, η πώληση δηλαδή. Ποιος είναι ο κωδικός της πώλησης αγαθών. Έλα μου, ντε, αυτό ψάχνουμε. Αυτό ψάχνουμε. Κανείς δεν μας βοήθησε. Μισές πληροφορίες. Έγινε. Φιλιά. Καλώς καλώς από τον Κυριακό. Αχ, τα ξεχάσατε τα παλιά τα χρόνια εδώ. Φίλοι οπάδοι των ομάδων της Θεσσαλονίκης, όπου ο καθένας ήταν ένας μικρός λογιστής, τα παίζετε στα δάχτυλα, τις εκροές, τις εισροές, τα έξοδα, τα έσοδα, τους ισολογισμούς, τις αφοτεροβαρείς συμβάσεις, τα παρακατευθυντικά και δανείων και ούτω καθεξής. Τα ξεχάσατε τώρα όλα αυτά. Πλέτε σε πελάγι αυθονίας. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάνουμε στην ολοκλήρωση και της σημερινής εκπομπής, στην ολοκλήρωση μιας καταιγιστικής εβδομάδας εδώ στο Λόγο Επειδή. Σας ευχαριστούμε όλους για την συμβολή σας, για την αρμονική μας συνύπαρξη εδώ στα Ερτζιανά του πρωινού. Θα ξαναλέμε σε ένα καταιγιστικό Λόγο Επειδή, το προβλέπω, αυτή θα είναι η μεγαλύτερη μας πρόβλεψη για την Δευτέρα, αν και εφόσον δώσει το παρόν ο φίλος μου Σοφευγάτος, μετά το ΠΑΟ Κάρης. Παραδίδουμε τη σκυτάλη στον Κωνσταντίνο Τσατσαρό. Συντροφιά θα σας κρατήσει μέχρι και τις 10. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ψύχρεμο πάνω απ' όλα. Μπαλίτσα και μόνο μπαλίτσα να δούμε, τίποτα άλλο. Φιλιά, τσάω.